Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιατί κάθεσαι εσύ και εγώ είμαι όρθιος. Εγώ δεν μου έρχεται να κάτσω πολύ. Ευτυχώς που δεν σου έρχεται, άμα σου ερχότανε. Δεν θα υπήρχε κανένα λόγο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σας γιορτάζει σήμερα, λοιπόν. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Υπάρχει σήμερα ένα όνομα πολύ παράξενο, παιδιά. Γιορτάζει ο Αμφιλόχιος και η Αμφιλοχία. Άντε. Δώστε λόγο της τιμής μου, το διάβασα, το βρήκα, το είδα. Είναι καλότερο το σκοτεινό ή... Να σου πω, όλοι, δηλαδή γιορτάζει. Έχετε πάει Αμφιλοχία? Ποιος δεν έχει πάει Αμφιλοχία? Όλοι. Όλοι. Τι έχετε παρατηρήσει στην Αμφιλοχία? Θάλασσα. Ότι τα νερά φωσφορίζουν. Σαροταβέρνες. Παιδιά, φωσφορίζουν τα νερά στην Αμφιλοχία. Παντού φωσφορίζουν τα νερά, όχι, γιατί έχει το πλανκτόν. Όχι παντού. Εγώ δεν στο στη Βουλιαγμένη δεν φωσφορίζουν. Φωσφορίζουν στην Αμφιλοχία. Καμουλιτολοχία. Παλιό μου συμπολεμιστή. Με το κεφάλι του σταχτή. Με το κεφάλι τύπου σταχτή. Σταχτή. Και τώρα έχω και το ρεφρέν. Περίμενε, περίμενε. Κάποτε στο Τεπελένι 20 χρονά παιδιά με μια ματωμένη γλένη με χαμέ για ελευθερία. Τώρα σ' αφήνει. Φτάνει ρε μάνα μου. Παιδιά, το ότι το ξέρω όλο αυτό το τραγούδι. Βέβαια. Είναι της ηλικίας σου. Ένα έχω να σας πω, παιδιά. Όσο αυτό το παιδί μαθαίνει τραγούδια, εγώ παρακολουθώ τα σκάνδαλα. Καινούργια όργια έχει σκάσει. Αχ, ναι, παιδιά. Με τους γιατρούς τώρα είναι παλιό. Έχουν κυκλοφορήσει παντού. Σίγα. Να βάλω γυαλιά. Ένα ζευγάρι γυαλιά. Δεν τάχεις. Τώρα το σκάνδαλο. Αυτό που είναι τόσο κοντά μου είναι για καλό. Ναι. Λοιπόν, έλα. Σπάσε με να πω, παιδί μου, το καινούριο όργιο. Παιδιά, δεν προλαβαίνω. Έλα, θέλω να προχωρήσω. Νυχτερινό. Τι? Νυχτερινό σχολείο. Τα υπόλοιπα μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε και επικίνδυνους καλεσμένους. Έχουμε να αποκαλύψουμε τι θα γίνει στο Star με τη Σάσα, με την Τζούλια, με τη Ζέτα. Πόλεμο! Έχει γίνει χαμός μετά τις διαφημίσεις. Εσύ έχεις κάνει ποτέ ψυχανάλυση? Ναι. Με βοήθησε. Δεν πήγαινα συχνά. Πήγαινα όταν φτάνει να σπάσω. Έκανες και εσύ. Η Καλομήρα έχει κάνει ψυχανάλυση και θα μας το πει σε λίγο ότι όταν έχει πάει να σπάσει... Αμα θέμα δεν φύγει αυτό. Δεν μιλάω. αυτό κάνει η Καλομήρα. Τι έχουμε, δεν έχω καταλάβει. Ναι, είναι μελαγχολική η Καλομήρα, το περίμενες. Και που έχει βάλει τη στολή του Βατράχου. Ποια είναι η στολή του Βατράχου? Έτσι δεν είναι του Βατράχου, είναι του Αρκουδακίου. Α. Που βγαίνει και κάνει. Το Αρκουδάκι, παιδιά, έχει βγάλει καινούργιο τραγούδι. Παιδιά, αυτή την τρέλα με αυτό το αρκούδι, δηλαδή δεν την έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει αυτό το. Δηλαδή αυτό το πανδαιμόνιο που γίνεται. Τι είναι αυτό? Θες να μάθεις το καινούριο σου σουξέ, αρκουδάκι μου? Άμα θέλεις, έχεις. Έχω καινούριο σουξέ. Μπούντο. Κάνε το λίγο. Το τραγουδάει. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι καταλαβαίνω, ότι επειδή είναι εύκολο και σου μπαίνει στο μυαλό, είναι λίγο κάτι σαν... Τώρα γιατί να το αναλύσεις? Όχι, σ' αρέσει, είναι χαριτωμένο αυτό το πράσινο το ζωάκι που έχει και το ένα μάτι πιο μικρό από τα άλλα, τα αγαπάνε τα παιδάκια. Σκέφτομαι, γιατί δεν το είχαμε κάνει εμείς να κερδίσουμε όλη να ντυθούμε πράσινοι, να βγούμε έτσι και να κάνουμε νουκι, νουκι, νουκι. Είναι λίγο σαν την τρέλα της Μακαρένα.
Το θυμόσαστε. Εσύ είσαι που ήσουν άρρωστο. Όχι εσύ, όχι. Εμένα μου αρέσει η δουλειά που κάνω, γι' αυτό ανανεώνομαι. Σήμερα θα σας δείξω το λιλαλό μου και θα το χαρίσω. Αλλά όχι τώρα. Παιδιά, ναι, μετά. Επειδή έρχονται γιορτές και πλησιάζουμε τα... Το Πάσχα και έχουμε αυγά. Γιατί σε ακούω και σε αυτή μου, ρε γιατρέ. Λοιπόν, έρχονται γιορτές, έρχονται τα Χριστούγεννα, ετοιμαζόμαστε για δώρα. Θες να δεις και ένα χριστουγεννιάτικο ωραίο χωριό για να μην παιδιά, πας. Το είδα. Είναι τέλειο. Είναι εξαιρετικό. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είμαστε με τα κοντομάνικα. Κάνει ζέστη. Έλατε. Αλλά μπορείτε να κάνετε σκέιτ στον πάγο. Να βρείτε χιόνι στην Αθήνα, δηλαδή ούτε στο Ντουμπάι τα να ήμασταν. Ούτε στο Ντουμπάι, πραγματικά. Τα δε πιτσιρίκια, το πόσο το γουστάρουν, παιδιά, είναι ένα αξιολάτρευτο πράγμα. Πάμε με το ναι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αν τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη σας γιορτή, τότε το πρώτο χριστουγεννιάτικο χωριό στην Ελλάδα είναι η ιδανικότερη λύση. Πράγματι, το πρώτο χριστουγεννιάτικο χωριό στην Ελλάδα είναι γεγονός. Είναι ένα πρότυπο χριστουγεννιάτικο πάρκο, το οποίο γίνεται σε αυτό το μέγεθος πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εφοδιαστείτε με την καλύτερη σας διάθεση και ξεκινάμε. Merry Christmas! Στο χώρο του χριστουγεννιάτικου χωριού μπορείτε να ανεβείτε σε καρουζέλ, να κάνετε βόλτα σε τρενάκι, να σκαρφαλώσετε αλλά και να πετάξετε στον αέρα, να δοκιμάσετε γλυκά και να αγοράσετε χριστουγεννιάτικα δώρα. Οι πρωταγωνιστές του χριστουγεννιάτικου χωριού δεν θα μπορούσαν να μην έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό το ρεπορτάζ. Το μικρόφωνο. Και οι Δούτοι απάντησαν στο μεγάλο δίλημα των ημερών. Τι δώρο θέλει να σου φέρει ο Βασίλης φέτος? Ένα μηχανάκι. Μια κούκλα. Ένα κασετόφωνο. Πατίνι. Ένα βιβλίο θέλω. Κούκλα. Θα ήθελα ένα μωράκι που το ταΐζει. Ένα πιάνο. Ένα MP3. Και εσύ? Κι εγώ ένα βιβλί. Ένα πιστόλι. Θέλεις να μου πεις τι τρόπο θέλει να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης? Και αφού περιηγηθείτε σε όλα τα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, εδώ μαζί με όλους τους φίλους μας μπορείτε να κάνετε ακόμα και παντινάς. Χρόνια πολλά, Φώτη και Μαρία! Ρε παιδιά, τι ωραία που είναι τα Χριστούγεννα. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχει κλείσει. Δεν υπάρχει πια η διεύθυνση του Άι Βασίλη να στείλει τα γράμματα. Στην Αμερική υπήρχε το Άι Βασίλης Βόρειος Πόλος. Καταργήθηκε αυτή η υπηρεσία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια εξυπηρετούσε παιδιά τα οποία στέλνανε τα γράμματά τους στον Άι Βασίλη. Γιατί? Γιατί υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που μάζευε αυτά τα γράμματα και απαντούσε στα παιδάκια. Ένας όμως, ο οποίος ήταν ανώμαλος. Γιατί κοιτάς εμένα που πες ανώμαλο? Γιατί έχεις παιδιά. Α. Ανέλαβε να πάει ο ίδιος... Ο ανώμαλος. Το δώρο στο παιδάκι. Και εκεί ψηλιάστηκε η υπηρεσία ότι κάτι τρέχει. Τον βουτήξανε τον και ανώμαλο. Τον χώσανε μέσα και κατήργησαν την υπηρεσία γιατί φοβούνται ότι θα υπάρχουν και άλλα κρούσματα παιδεραστίας. Ανομαλίας. Βέβαια. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει όμως Άι Βασίλης Κομ, στο οποίο πας και βλέπεις τι και σου παραγγέλνει. Τι κουλούρια θέλει ο Άι Βασίλης όταν θα έρθει. Ποιος του έχει κάνει τα καλύτερα, σου δίνει τη συνταγή όλα. Την Μπέμπελη θα βγάλει ο Βασίλης εδώ. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εχθές είδατε το μάτς Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης. Τον είδατε? Ξέρεις τι μ' άρεσε. Τον είδατε? Τον είδατε. Ωραία. Τον τερματοφύλακα τον είδες με το σκύλο? Αλήθεια λες? Τι χρώμα ήταν ο σκύλος? Καφέ. Καφέ ήταν ο σκύλος. Πάμε να δούμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπαίνει ένα σκύλος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το παίρνει, παιδιά, ένα σκύλο που δεν το ξέρει. Που μπορεί να είναι και λυσάρης. Λυσάρης. Να σας πω κάτι. Εδώ πέρα, στο Ολυμπιακό στάδιο, πώς μπορεί να μπει ένας λυσάρης σκύλος μέσα μόνος του? Εδώ πέρα δεν μπαίνουν άλλοι κι άλλοι. Θα μπει όλοι σκύλος. Εμένα αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση. Πώς βρέθηκε αδέσποτο σκυλί μέσα στο γήπεδο. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Πάμε να δούμε. Των παιχτών των δύο ομάδων, ένα όμορφο σκυλάκι. Έχει πολύ κόσμο το Ολυμπιακό στάδιο. Λοιπόν, το μάζεψε ο Τζόρβας εδώ το σκυλί. Είναι και φιλόζωος. Ο Αλέξης Τζόρβας ξέρει πώς να φερθεί στα όμορφα τετράποδα.
ξεχάσει αυτό. Ξέρει πώς να φερθεί στο όμορφο τετράποδο. Πιο υπονοούμενο δεν έχω ξανακούσει. Γιατί ήταν, άμα ήταν άσχημο το τετράποδο, του είναι μια κλωτσά να πάει απάνω στην εξέδρα. Αλλά ήταν όμορφο τετράποδο και το πήρε αγκαλιά, του χάιδεψε και τα βουτάκια. Όχι, τα σκάλα μου, τα σκάλα μου, πώ μου τα λε έτσι. Τι είχα τα σκάλα, γιατί έσκασε καινούριο όριο με τα σκάλα. Αλήθεια, σας το είπα πριν δύο φορές. Ό,τι έχει κυκλοφορήσει κινητό θα το δούμε, παιδιά, στο ίντερνετ. Τώρα πάει, τελείωσε. Νυχτερινό σχολείο. Μια δασκάλα, λοιπόν, να σου πω, δασκαλά. Εσύ που δεν έβλεπες το μάτσε χθες, μήπως είδες τον Καπουτσίδη. Τον Καπουτσίδη δεν θα έβλεπα. Δεν τον υπάρχει. Δηλαδή, παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πολύ ταλαντούχο. Έχω μείνει άφωνος. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι από τα πιο ταλαντούχα, πιο γλυκά, πιο θετικά, πιο έξυπνα, πιο κομπλεξάριστα, πιο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ μοντέρνο. Να είναι καλά το παιδί, γιατί το ξέρω και προσωπικά και ξέρω και πόσο καλός άνθρωπος είναι και πόσο θετικός, γλυκός, θες να τον κάνεις παρέα. Και τόσο ταλαντούχος, κάνει αυτό το αφιέρωμα στα 20 χρόνια Μέγκα και συνεχώς έχει εκπλέξεις, θες να τον βλέπεις, που έχει ντυθεί σούλα, λίτσα, όλα τα έχει όλα κάνει. Θες να το χαρούμε. Τρελαίνομαι. Κάτσε να βάλω δασκάλο το γυαλί. Βάλε δασκάλο, ναι. Σάκη, παιδί μου, ρίξε το βίντεο. Νεκρός ή ζωντανός, εσένα θα ζητάω. Σαν να ήμουν σκορπιός, στις φλόγες τριγυρνάω. Ο Γιώργος Καπουτσίδης απέδειξε χτες βράδυ στο The 20, την εκπομπή του Μέγκα για τα 20 χρόνια, ότι έχει μεγάλο ταλέντο. Πάμε! Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Πάλι... τράβα σκαδαλί. Στα σώματά μας που αγκαλιάζονται, σημάδεψε και πάτα τη σκανδάλη. Στον ύπνο μου το είδα, κρατούσα πιστόλι και δίπλα μου περνούσανε κλέφτες πολύ. Ήμουν αγγέλος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Στις πότες μου φορούσα σπυρούνια χρυσά. Για άλλη μία Κυριακή τραγούδησε, μεταμορφώθηκε και κέρδισε τις εντυπώσεις. Πεθαίνεις, πες με, πεθαίνεις. Άσε με, άσε με, θα το σχεδιάσω. Σε πεθαίνω, σε εξοντώνω, σε κάνω κοιμά. Την εξοντώνει. Α, με λιώνεις, με πεθυκώνεις. Την πεθυκώνει, είπε. Τι σου κάνω. Τι της κάνεις, κύριο. Για τόσο μόνο φως να γεμίσουν οι στιγμές, να λάμπουν μες στο χρόνο. Υπήρχαν βέβαια και κάποια φάλτσα, αφού εχθές είδαμε τα 20 δημοφιλέστατα τραγούδια από σειρές που γοήτευσαν το κοινό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βελάκι, σαλόν έδωσε στη φυλάκι. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί, τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί στο δέντρο. Ο ίδιος πάντως κατάλαβε πολλές φορές, ως επαγγελματίας ηθοποιός που είναι, ότι έκανε πολλά φάλτσα και τα υποστήριξε μια χαρά. Πες μου η αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο μένει, αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Σ' ένα παράθυρο είδα μια σκιά να μένει κι η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Στο νούμερο 1, η πολυκατοικία. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μπράβο, Γιώργο! Μπράβο, Γιώργο! Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, επίσης, να σας πω κάτι, ότι το χωριό το Χριστουγεννιάτικο, το οποίο είδατε προηγουμένως, ξέχασα να σας πω, ότι είναι εκεί που είναι το θέατρο των Μπάντμιγκτον, που είναι η κατεχάκη εκεί Μεσογείων, που είναι το Γουδί, ο Γουδής. Ο Γουδής το Γουδί. Η περιοχή, η Γουδί. Γιατί τώρα το Γουδί το βλέπω με ήττα γραμμένο στις ταμπέλες. Συγγνώμη. Και έχουν δίκιο. Θα με πάτε στη Γουδί. Στη Γουδί. Με κοροϊδεύει. Θέλω να πάω στη Γουδί. Με κοροϊδεύει. Όπως επίσης θέλω να σας πω. Παιδιά, από πού βγαίνει η λέξη μετρό. Από το Μετρόπολης. Από το Μετροπόλιταν. Έτσι. Ο σιδηροδρομικός, ο σιδηρόδρομος, ο Μετροπόλιταν. Ήρθε η ώρα της άχρηστης πληροφορίας σου. Σου βάλανε το. Και το λένε εμείς, γιατί το λέμε μετρό και όχι μήτρο. Από ελληνική λέξη, παιδιά, δεν έρχεται το μετρό. Και πρέπει να το λέμε Μητροπολιτικός. Το μετρό δεν βγαίνει από το Μητροπολιτικός. Να δώσουμε ραντεβού στο μητρό. Να πάρω το μητρό.
Εγώ θα πάρω το μητρό του Ευαγγελισμού. Όχι, δεν θα το πεις έτσι, θα το πεις μητρό. Μητρό. Μητρό με ήττα. Μητρό. Αυτό θέλω, όχι μετρό, μετρό. Ξένες λέξεις που παίρνουμε και βαρετικά. Πώς λέμε εμείς στο Μεσολόγιο όταν μαθαίνουμε αθηναϊκά το σκόρδο σικόρδο, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε κόψει. Όχι, παιδιά, αυτό που σκέφτηκα είναι πάρα πολύ σοφό. Πείτε το, σας παρακαλώ. Μπράβο Φώτη, λοιπόν. Μπράβο Φώτη, μπράβο Φώτη. Λοιπόν, έχω να σας πω, παιδιά μου, το εξής. Ότι... Αυτά που παθαίνουν οι διάσημοι στο εξωτερικό, ούτε ψήλε στον κόρπο. Όχι, τα παθαίνουν και στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό. Κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό τη έχει σκορπιού, κατσαρίδε, αράχνε. Όλα. Ναι, καραντούλε. Αλλά... Όλα. Ναι. Για να κάνει καριέρα τηλεόραση πρέπει δίπλα σου να έχει. Μοβόρα! Αράχνε και φίδια. Έντομα. Έντομα. Λοιπόν, να σα πω κάτι όμω. Στο εξωτερικό ήδη το έχουν κάνει αλήθεια αυτό το πράγμα. Έχω να σας πω και είναι τώρα μια κοπελιά η οποία είναι και ψιλοδιάσημη. Εγώ δεν την ήξερα. Η Price. Την ήξερες εσύ την Price? Την ήξερα γιατί ήταν παντρεμένη με έναν άλλον. Α, και μετά τα. Ναι, από αυτά τους ξέρω με ποιον στάθουν. Αυτή που ήταν με τον Πίτερ τον Αντρέ. Ναι, και μετά είχε δύο παιδιά και τα φτιάξει με έναν άλλο Παλαιστή. Αυτή λοιπόν τη χώσανε σε ένα survivor μέσα, όπου την έχουν βάλει να κυκλοφορεί, παιδιά, συγγνώμη, μέσα στο βόθρο. Κανονικά να κολυμπάει μέσα στο βόθρο, να πάει να πάρει κάτι μπαλόνι να τα πετάξει μέσα σε ένα καλάθι. Είναι πράγμα αυτό. Γιατί άλλη που τρώει τις αράχνες και μετά ετοιμάζεται να κάνει εμετό. Λοιπόν, δείτε τον εμετό κανονικά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στο σκληρό reality για διασήμους, I'm a celebrity, get me out of here, η Katie Price, ή αλλιώς γνωστή σε όλους μας Jordan, πέρασε δύσκολες στιγμές. Η sexy star, αν και προσπάθησε, δεν άντεξε τελικά τις τόσες κακουχίες και αποφάσισε χθες να αποχωρήσει. Εδώ τη βλέπουμε εν ώρα δράσης σε μία από τις δοκιμασίες. Έπρεπε να βουτήξει με το κεφάλι μέσα σε βρώμικα νερά και να ξεκλειδώσει τις μπάλες ή να τις βάλει σε ένα καλάθι. Κάθε μπάλα αντιστοιχούσε σε ένα δώρο. Η Jordan έπρεπε να μαζέψει όσες περισσότερες μπάλες μπορούσε για να βοηθήσει την ομάδα της. Not really any good with water and I can't tell you how much it stinks. Τρομοκρατήθηκε. I had panic attack. Oh my God. Ένιωσε αηδία και όμως δεν το έβαλε κάτω. Έβγαλε σπέρα στη συγκεκριμένη δοκιμασία, αλλά στις επόμενες λύγησε και παραιτήθηκε. Πάει, παραιτήθηκε. Δεν είναι παιδί. Να σας πω κάτι, εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι επικίνδυνα αυτά που κάνουνε. Δεν ξέρω, συχαμένα είναι, γιατί τις προάλλες που είδαμε τη Samantha Fox, δείξτε λίγο αν έχουμε το απόσπασμα, εκεί που βάζει, που η, αυτό, που η φοβία της, τη ρώτησαν ποια είναι η φοβία σου και είπε οι αράχνες. Και αυτό που τη βάλανε σαν δοκιμασία, ρε, βάζει στο στόμα της αράχνες. Το φάγε όμως η σκύλα δηλαδή την αράχνη, έκατσε κίκια για την διασημότητα, για να ξαναβγεί πάλι στην επιφάνεια, έκατσε και τρώγε και η μασούλα για την και αράχνη. Και τώρα έβλεπα το Σάββατο Γιούρι Γκέλλερ, που ήταν καλεσμένη Χριστίνα Κολέτσα και έπρεπε να βοηθήσει ένα μάγο να βοηθήσει. Τέλος πάντων να τον καθοδηγήσει και να μπει κάπου που να μην έχει σκορπιούς. Γεμάτο κάτω με σκορπιούς και έπρεπε να περπατήσει αυτός να μην πετύχει τους σκορπιούς. Η Κολέτσα είχε πάθει, ξαναμπήκε νοσοκομείο μετά. Τι έπαθε? Δεν ξέρω, κάτι πόναγε η κοιλιά της. Δεύτερη φορά. Από το άγχος την πίεση. Δεν το αποκλείω. Ότι... Βάλε λίγο να το δούμε. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Πέτρα. Δυστυχώς. Δεν θέλω να δω. Λοιπόν, βρίσκομαι ακριβώς στο κέντρο, μπροστά στο πρώτο κουτί. Το κουτί... Έπαθε μεγάλη πλάκα η Χριστίνα Κολέτσα με τους σκορπιούς και ήταν πραγματικά ένα τριχιαστικό, γιατί αυτός μπορούσε να πατήσει και να πατήσει το σκορπιό και να τον τρυπήσει ο σκορπιός, να τον δαγκώσει και να δηλητηριαστεί. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό που λένε ότι τη φοβία σου την πολεμάς, μόνο αν κάνεις αυτό που σε φοβίζει. Δεν ξέρω, πάντως όλα ή γίνεσαι χειρότερα. Γιατί σήμερα μας είχε μια... Εσύ, τι φοβάσαι πιο πολύ? Τις σκάλες τις κυλιόμενες. Καλά, δεν υπάρχει. Τι να κάνω, αυτές φοβάμαι, ρε παιδιά, αλλά πάω από αυτές, αλλά πάω, ξέρεις. Είμαι αυτή που πάντα καθυστερεί να ξεκινήσει και από πίσω έχει μαζευτεί καμιά δεκαριά, 20 χρόνια. Φοβάται τις σκάλες τις κυλιόμενες. Να σας πω κάτι. Και τα φίδια τα φοβάμαι και γι' αυτό ήθελα να σας πω ότι όλα αυτά τα λέμε, γιατί σήμερα η έκπληξη του αρχισυντάκτη μας για την καλή εβδομάδα ήταν να μας έχει καλέσει εδώ τον κύριο Αντώνη με το φίδι, το οποίο δεν είναι... Είναι και μεγάλο, ρε. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σας. Πειράζει να μην έρθω πολύ κοντά? Ό,τι θέλετε. Αυτό θα σε πλήξει τώρα. Λοιπόν, έχω να σας κάνω ρωτήσεις. Θα σηκωθώ όμως, να να πάμε τώρα. Θέλετε να τα δούμε λίγο τα φίδια από κοντά? Έχω ήδη. Καλησπέρα σας. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι κάνετε? Καλά. Αυτό το φίδι τι μάρκα είναι? Αυτό είναι Boas Φυκτήρας. Πώς? Boas Φυκτήρας. Πάω από σου φυκτά. Σου σφίγγει το πόδι τώρα? Δεν σε πονάει? Όχι. Πολύ μικρό είναι και είναι αρσενικό. Είναι αρσενικό, που το ξέρεις? Από την ουρά.
Αυτή την ουρά ξεχωρίζει. Και έναν τεστ κοκκόνι. Αυτό τώρα εσένα δεν σε ενοχλεί, έτσι. Όχι. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τάση τελευταία τα κατοικίδια μας να είναι φίδια. Και πολλοί άνθρωποι πάνε και αγοράζουν φίδια. Έτσι. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να έχουν φίδι στο σπίτι τους? Αν έχω πνιγμό στον αέρα σήμερα, παιδιά, αυτό να μου το πείτε. Λοιπόν. Ανθρώπους που έχουν τρέλα με ερπετά. Με ερπετά. Ναι, με φίδια. Ή ασχολούνται σαν επιστήμονες, σαν εγώ, που είμαι βιολόγος και ερπετολόγος. Είναι η δουλειά μου, 25 χρόνια. Αν εγώ έχω μωρό στο σπίτι, το οποίο μπουσουλάει και το βλέπει το φίδι σαν λουκουμάκι, ξέρεις. Τόσο δούλη σε μέγεθο, σαν μεγάλο κουνέλι, δεν είναι επικίνδυνο? Αυτό το φίδι, ναι. Είναι. Αυτό το φίδι, ας πούμε, είναι ασθενικό, που είναι να φτάσει μέχρι 3 μέτρα. 3 μέτρα θα φτάσει αυτό το φίδι. Αν ήταν θηλυκό. Τώρα πόσο είναι μακρύ? Αυτό πρέπει να είναι 2. Πόσο? 2,5. Κάπου εκεί. 2,5. Όταν λέτε, ότι το... ξέρεις, έχω χάσει και λίγο τα λόγια μου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ξέρετε κάτι, θα σας πω το εξής. Όχι, αλήθεια τώρα, έτσι. Κοντά στο φίδι και μην κάνεις χειρονομία. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι δηλαδή απίστευτα εντυπωσιακό και είναι στα τσάντα. Ναι. Τα κουμπάει. Δηλαδή, έρχεται φώτι από πίσω. Ειλικρινά καταλαβαίνω ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μανία με τα ερπετά και τους αρέσουν τα ερπετά. Το μόνο που μας αυτόνει σε εμάς είναι ότι, είναι επικίνδυνα τα φίδια. Γιατί την κάνει την γλώσσα? Όχι όλα, όλα τα φίδια. Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί είναι σφίγγι. Ναι, έτσι. Αλλά... Δεν δαγκώνει, δεν έχει δηλητήριο. Δαγκώνει, αλλά δεν έχει δηλητήριο. Του το έχει βγάλει εσύ, δεν έχει αυτή. Όχι, δεν υπάρχει, είναι σφιχτήρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένα αστικό μύθο, ο οποίο λέει, παιδιά, ότι είχε μια γυναίκα ένα τέτοιο φίδι στο σπίτι τη και μια μέρα ξύπνησε αυτή και το βρήκε το φίδι τεντωμένο στο διάδρομο 3 μέτρα και παίρνει το γιατρό και του λέει, γιατρέ, κάτι έχει το φίδι, δεν κουνιέται, είναι τεντωμένο, δεν είναι. Ξέρει. Υπάρχει περίπτωση κάτι να συμβαίνει και τη λέει, γιατρό, φύγε, γιατί τώρα θα σου επιτεθεί. Βλακίε είναι. Υπάρχει περίπτωση. Εντελώ βλακίε είναι. Μου γλιστράει όμω πολύ τώρα. Δεν μου λέτε, κακά του που κάνει. Από εκεί. Τι είναι αυτό? Ο Ταρζά. Να σας, όχι, δηλαδή ας πούμε, αν έχουμε ένα φίδι στο σπίτι, αυτό πρέπει να το έχουμε μέσα σε ένα κλουβί, σε ένα γυάλινο κλουβί, να μην φεύγει. Βεβαίως, ναι, σε κλουβί, γυάλινο, εδρίων, είναι αλήθεια να είναι ασφαλώς. Ναι, είναι αλήθεια ότι το φίδια πρέπει να τα ταΐζουμε ζωντανά, ερπετά? Όχι. Όχι, γιατί δεν το δεν μπορώ πια και αυτό. Και πού βρίσκω ποντίκια με το κιλό? Μπορείς, ναι. Από Γερμανία. Ωραία. Αυτός εδώ Γαλλία. Τώρα που είναι πόσα μέτρα? Περίπου 2,5 μέτρα. 2,5 μέτρα. Λοιπόν, τι τρώει και κάθε πότε? Αυτό τρώει κάθε εβδομάδα έναν αρουραίο τόσο. Κάθε ένα τη βδομάδα. Ναι. Δεν τρώει άλλο. Όχι. Μπορεί να φάει, αλλά δεν είναι μια καλό για το την φίδι. Μια εβδομάδα του ταΐζεται. Ναι. Εδώ στα σακουλάκια τι Δημήτρη, έχεις? Δεν κοιτάς το φίδι που είναι κοντά σου πολύ. Έχεις τα σακουλάκια να τα ανοίξω? Μικρότερα φίδια είναι εκεί. Ναι. Εδώ έχουμε ένα γαλατόφιδο και γαλατόφιδο και ένα βασιλικό πίθουνα. Αυτό είναι μικρό ακόμη. Σε ηλικία? Ναι, ναι. Είναι... Αυτός είναι ο βασιλικός πίθωνας? 8 μηνών. Πόσο? 8 μηνών. Αυτό δαγκώνει τώρα? Όλα τα φίδια δαγκώνουν, αλλά αυτό... απλά οι βασιλικοί πίθωνες είναι οι πιο ήρεμοι. Αυτό πόσο θα γίνει? 1,5 μέτρο. Α, θα γίνει 1,5 μέτρο. Αν είναι θηλυκά. Και μεγαλώνει πόσους πόντους το χρόνο? Του χρόνου αυτό θα είναι τουλάχιστον 80 πόντους με ένα μέτρο. 80 με ένα μέτρο, έτσι. Λοιπόν, Αντώνη, ακούστε, μπορούμε να περιμένουμε στις διαφημίσεις, θα πεις και στα φίδια σου να μας περιμένουν να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε. Αυτό είναι ίδιο με τούτο? Όχι, αυτό βασιλικό πίθωνο, αυτό βόα. Βόας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, εδώ πέρα θα σας έχω με τα φίδια ολόγια. Έλα, Παναγία μου, πήγαινε σε break και μετά να τα αφήσω κάτω, θέλω τώρα. Μάνα μου, μάνα μου. Παιδιά, δεν το παίρνει κάποιος. Πάρτε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ και έχουμε ρωτήσει πάρα πολλά πράγματα για τα φίδια. Με τον ερπετολόγο, έτσι, Αντώνη. Αντώνης. Αντώνης. Είσαι Κύπριος. Ναι.
Να σου πω, Αντώνη, εσύ όταν ήσουν μικρός, αγάπαγες τα φίδια και σου ήρθε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από κάτω από το κρεβάτι μου. Άντε, βρε, Ηρακλή. Έλα, ρε, εσύ. Λοιπόν, να πούμε ότι τα έχουμε πάρει από το Αττικό Πάρκο όλα τα φίδια τα οποία μας φέρατε εδώ. Και θέλω να πούμε λίγο αυτό. Αυτό μοιάζει με ένα πολύ δηλητηριώδες φίδι το οποίο έχω γνωρίσει σε ντοκιμαντέρ. Ονομάζεται Coral Snake. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με τα χρώματα. Δηλαδή. Απλά αυτό. Έχει μαύρο και μετά κόκκινο. Κόκκινο. Όταν έχει μαύρο και μετά κόκκινο, είναι, δεν έχει δηλητήριο. Α, μάλιστα. Αν έχει πρώτα κόκκινο και μετά μαύρο, έχει. Αν έχει μαύρο και μετά κίτρινο. Κίτρινο. Α, συγγνώμη. Κόκκινο και μετά κίτρινο. Και μετά, δηλαδή έχει ένα κίτρινάκι, τότε έχει δηλητήριο. Σε λοιπόν, αυτά τα φίδια μόνο. Γιατί έχει και κόμπρα που έχει και τα δύο. Αν τώρα πες, πως παίρνουμε κατοικίδιο ένα φίδι. Ναι. Εκτός από τον έναν αρουραίο που θα θέλει τη βδομάδα και ένα γυάλινο κουτί για να ζει. Πλένεται το φίδι, κάνει εμβόλια, το πας κτηνίατρο, κάνει τέτοια. Όχι, απλώς θέλει θέρμαση. Να έχει ζέστη το σπίτι. Θέλει θενόμετρο. Και να ξέρεις ακριβώς. Τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Το πάνω το φοβήθηκε το μικρό μου φάνηκε. Δεν το θέλει. Και, μετά... και δεν μου λες, δεν επιτρέπεται να τα αφήνουμε κυκλοφορούν στο σπίτι. Εντάξει, έχει μερικούς που το κάνουν. Ας πούμε, εκεί στην Αγγλία που έχω ζήσει. Ναι. Για τόσα χρόνια τα έχουν. Σε δωμάτιο. Εσύ τι λες, πρέπει ή δεν πρέπει? Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Σε αυτά εντάξει. Το μόνο που θα κάνω είναι θα φύγουν. Ναι. Αλλά αυτό... Και αυτό δεν είναι επίσης, καλό να φύγουν. Ξέρεις κάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να πάρει ένα τέτοιο σαν κατοικίδιο, να το φοβηθεί και να το πετάξει σε ένα πάρκο. Ναι. Σε έχουν καλέσει ποτέ να πας να μαζέψεις φίδι από πάρκο, από δρόμο ή από κάπου? Με έχουν καλέσει, ναι. Σε έχουν καλέσει. Με έχουν καλέσει απλά για οχές. Α, για οχές. Όχι, ναι. Για κατοικίδια φίδια. Γιατί όχι. Αυτό τώρα, αν το βαρεθεί κάποιος ή δεν ξέρω εγώ τι, το δει η φίλη του ή η γυναίκα του και το πάρει και του το πετάξει και δεις αυτό σε ένα πάρκο της Αθήνας ή δεν ξέρω εγώ πού, λίγο θα τρομάξουμε. Ξέρεις, δεν είναι. Και το παίρνω με το φτιάρι, τάκα, ντούγκα, τάκα. Όχι, μην κάνεις τέτοια, θα σου πεταχτεί απάνω σου. Δεν θα αντέξει το χειμώνα. Αν το πετάξουν, ας πούμε, έξω. Ναι. Και είναι χειμώνα. Μάλιστα. Αυτό το μεγάλο δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει. Okay. Έτσι, με αυτό το χειμώνα που έχουμε. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω, παιδιά, ένα βίντεο τι έπαθε ένας Άραβας σε μια εκπομπή παρόμοια. Όπου. Τσέλο! Α, δεν λέω, σταματήστε τα αστεία. Κατά λάθος ήταν. Κατά λάθος, να κοίτα το τι κάνει. Έχει γίνει κόμπος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έπαθε ο Άραβας, γιατί θα το πάθω κι εγώ σε λίγο. في الكلمة والثانية إذا جاي من غرف قلبه ما أدري وش وشايف يقول لها شايف حية وما حية وتلقى اللي شافه فيروسي ولا 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 ضب إذا Λοιπόν, αυτό ήταν, είπες δεν ξέρω, αλλά για να μην πέσουμε κι εμείς ξέρει. Αλλά όχι, πραγματικά έμαθα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα και ειλικρινά δεν έχω την ίδια εντύπωση που είχα και παλιότερα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη, Αντώνη. Καλή συνέχεια και εύχομαι να έχεις αυτή την καλή παρέα για πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θες βοήθεια, να σε βοηθήσει αυτό. Θα το βάλεις στο σεφυλάκι. Βόηθα λίγο, ρε. Όχι, δεν όρθι με. Ωραία. Πάμε από το καναπέ μας. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Κάνατε αυτό. Είδατε φίδι και μπήκατε, ε. Αχ. Μπράβο σας. Ταράχτηκες. Εκεί που λιγάκι με σένα ταράχτηκα, που σου ήρθε πολύ κοντά, εντάξει, μετά το ξεπέρασε, δεν ήμουνα κι εγώ. Okay. Δεν ήσουν και δίπλα. Νομίζω ότι η αντίδραση του καθένα είναι που τρομάζει τον άλλον. Γιατί τώρα ο άνθρωπος εκεί δεν έχει καμία αντίδραση τέτοια, οπότε δεν τρομάξε. Εσύ δεν θα τα έπαιρνες απάνω σου όμως όλα. Δύσκολο. Στο διάλειμμα προσπάθησα να πάρω το μεγάλο το φίδι, αλλά δεν με. Λίγο με αυτόν, με τρομάζει. Α, γιατί... Πόσα κιλά είναι το μεγάλο? Ήταν πολλά, πόσα κιλά είναι. Αντώνη, πόσα κιλά είναι το μεγάλο? Περίπου 10 κιλά. Α, είναι 10 κιλά. Είναι 10 κιλά. Μικρό ακόμα. Παιδιά, ο Σωτήρης ήταν 10. Ναι. Φαντάσου. Ωραία, λοιπόν. πάμε κάπου αλλού. Γεια σας. Ξέρεις λοιπόν, έγινε έλα, κάτι άλλο. Η Χρύσα εντωμεταξύ έβλεπε τα φίδια και έλεγε το μεγάλο πόσες τσάντες βγάζει. Και τα κούνια. Θα αρχίσουν να μου λένε οι φιλοσοφικές. Μα τι άνθρωπος είσαι, ρε Χρύσα. Για λέγε. Λοιπόν, χθες γίνανε τα American Music Awards και έχουμε δυσήματα. Πόσα? Έχουμε ντυσίματα, κόκκινο χαλί δηλαδή, τη φόρησε το Hollywood που παρευρέθηκε στα American Music Awards. Το καλύτερό μας. Θα είναι πολύ ροκ εμφανίσεις. Είναι ωραία. Θα δεις. Θα δεις. Πω. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η πρώτη είναι η Fergie. Η Fergie φόρησε αυτό το μακρύ φόρεμα με το σκίσιμο στον μυρό της Armani. Είναι Armani αυτό. Μάλιστα.
Δεν σου γεμίζει το μάτι για αυτό. Όχι, πολύ παγέτα και πολύ κάτι μου κάνει. Αλλά δεν είναι πολύ ροκ εμφανίσεις και εμένα δεν μου αρέσαν πολύ. Θα εκπλαγείτε. Μπορούμε να διστάψουμε άφοβα. Θέλετε να σας δείξω την επόμενη. Και θέλω να πω ότι έχει παχύνει κιόλας. Και άσχημη εμένα μου φαίνεται. Την καρά του άντρε τη όμως, Μαρία, με μια στριπτιζέζ. Και είναι όλο το βράδυ με τα πατατάκια στο κρεβάτι. Με το παγωτό. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτή είναι η Αλίσια Κις. Η Αλίσια Κις που ήταν λίγο παχουλούλια. Νομίζω ότι αντιθέτω, ό,τι κιλά έχει πάρει η Φέργη θα έχει χάσει η Αλίσια. Τη τα έδωσε η Αλίσια. Και φοράει Αρμάνι Πριβέ. Ρε τον Αρμάνι ξεσάλωσε. Δεν είναι πάντως πάρα πολύ ροκ εμφανίσει όπως περίμενε. Είναι λίγο Όσκαρ, εγώ νομίζω. Να σου πω, αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Εμένα μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Τίποτα δηλαδή. Το επόμενο όμως μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι μια γυναίκα που σιγά σιγά μετατρέπεται σε είδωλο του στυλ. Η Ριάννα που φόρεσε ένα φόρεμα από αυτά που τα λένε origami dresses, δηλαδή είναι σαν ένα τσαλακώνουν. Λοιπόν, το οποίο είναι μαρκέζα. Εμένα μου αρέσει αυτό, μαρκέζα. Αυτό είναι ωραίο. Να σου πω κάτι, για μια τέτοια βραδιά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν σ' αρέσει, Μαρία, είναι πολύ εντυπωσιακό. Τα ξέρω, ρε παιδιά, είναι σαν κάτι τραπεζομάντιλα που είχε μια θεία μου Μαρία. Γιατί άσχημα ήταν τη μοιά τη Μαρία στα τραπεζομάντιλα. Τότε δεν μ' άρεσαν. Τώρα όμω, κοίτα που έρχονται στη μόδα σε φόρεμα. Φορεμένα, πώ φαίνεται το τραπεζομάντιλα. Δεν μ' αρέσει. Έλα, σε πάω στην επόμενη. Για να δούμε την επόμενη. Η επόμενη είναι μεγάλη νικήτρια του βρετανικού X Factor που τώρα κάνει καριέρα. Είναι η Λεόνια Λιούις. Είναι αυτή που φάγε το χαστούκι. Αυτή που έφαγε το χαστούκι υπογράφοντας τα βιβλία της και είπε πως προτίμησε μια Βρετανίδα σχεδιάστρια. Ποια θα είναι? Vivian Westwood. Μπράβο, αυτή. Ε, Vivian. Αυτή φοράει Vivian Westwood. Ούτε αυτό μ' αρέσει. Τι έχω πάθει σήμερα, με ταράξαν τα φίδια. Είσαι δεν ξέρω, είναι χάλια όλα, πείτε μου. Όχι, παιδιά, απλά γούστο η Μαρία. Αυτό είναι ωραίο. Το μόνο πρόβλημα με αυτό το φόρεμα είναι. Πίνεις μετά, έτσι κάθεσαι σε ένα τραπέζι. Αυτό που είναι το ωραίο που όχι, και λες, και λες. Αχ, αγάπη μου να σου πω. Στο βγάλε το μάτι. Αχ, αγάπη μου να σου πω, μου το βγάλε το μάτι, πάει. Είναι επικίνδυνο. Μπορείς να κρεμάσεις και τη τζαντούλα σου εδώ πάνω. Λοιπόν, στο επόμενο. Η επόμενη είναι η Νικόλ Κίντμαν που εμφανίστηκε για να δώσει βραβείο μαζί με την Κέιτ Χάνσον. Πιο νέα από ποτέ. Και φοράει Μπαλενσιάγκα. Αυτό καλό είναι. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι λίγο υπερβολικό νομίζω για την περίσταση. Αυτό είναι ο άντρα τη που βραβεύει. Σε ξυρισμένο ψάρι. Να ρωτήσω, τι ώρα πήγανε. Σε σημεία. Τι εννοείς, επειδή βλέπεις έξω φως. Πάντα αρχίζουν νωρίς αυτές οι εκδηλώσεις και κρατάνε αρμένικες. Ναι, αλλά είναι χειμώνας. Δηλαδή πριν τις 3 το μεσημέρι, στις 3 πήγανε και τα φορέσαν αυτά τα μπιχλιμπίδια. Μα σκέψου ότι αυτό ξέρουν ότι θα προβληθεί. Αχ. Η επόμενη είναι η Κέιτ Χάντσον που τις είδαμε μαζί. Σ' αρέσει αυτή η Μαρία, το ξέρω. Εγώ, αν είχα αυτό το ντεκολτέ, πλάκα, δεν θα φορούσα αυτό το φόρεμα, τέλος πάντων. Ούτε Versace. Αυτό μου αρέσει, παιδιά. Πείτε μου, είναι η βραδιά που φορέσανε χάλια ή εγώ είμαι εσύ, σήμερα ανάποδο. Είσαι εσύ που έχεις γίνει εγώ. Αυτό το εμένα όλα αυτά τα φορέματα μου θυμίζουν επιθεωρήσεις στο θέατρο Καλουτά δεκαετία 90 μέχρι τώρα, μην σας πω 85-95. Διότι δεν υπάρχει χορευτικό στην επιθεώρηση που να μην έχει φορέσει ένα τέτοιο που να είναι τσιλαμέ. Ειδικά αυτό. Να είναι μεσάτο, να τελειώνει έτσι για να σκάνεις έτσι το χορευτικό και να σηκώνεται να φαίνεται και κάτι από κάτω. Πάντως έχει δίκιο και Μαρία γιατί είναι vintage φόρμα της, δεν το πήρε καινούριο. Παιδιά, αυτό είναι μια κλασική, ένα κλασικό αρχαιολογικό φορεματάκι. Μια φορεματάκι. Η Άρτεμις. Σε όλα, τα αγάλματα η Άρτεμις αυτό φοράει. Σε φτηνή θεατρική παραγωγή, όχι. Όχι το άγαλμα του Αρχαίου. Έχεις δει εσύ καμιά Άρτεμις να είναι με το Σάνιτας. Δεν λέω. Θα μάζευε τον ήλιο απάνω, θα φεύγαν τα ελάφια. Μαρία, το γύφασμα διαφέρει. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία να πεις κάτι καλό. Εντάξει, για να έχω άλλη μία μόνο. Και είναι από την ίδια εκδήλωση η Σακύρα, η οποία είναι αγνώριστη. Εγώ δεν τη γνωρίζω πλέον. Και φοράει και αυτή Versace. Σε πούλησε ο Versace και την βραδιά. Νομίζω. Αυτή δεν τη στενεύει λίγο πάνω. Αυτή. Ναι, την κόβει εδώ. Βλέπει, πετάει ψωμάκι, γι' αυτό κάθεται και με τα χέρια τεντωμένα. Άμα τα κατεβάσει τα χέρια, πετάει ψωμάκι στον μπράτσο. Ούτε το παπούτσι τίποτα δεν έχουμε καλό. Πείτε κάτι καλό. Μαρία, έχει αρχίσει να γίνεσαι εγώ. Γιατί? Είναι χάλια τα ρούχα που είδαμε. Τελικά καλύτερες ελληνικές εκδηλώσεις. Η τελευταία ελληνική που είδαμε ήταν πολύ καλύτερα από αυτό. Σωστά. Και εγώ. Βέβαια. Πού θέλετε να πάμε? Λοιπόν, θέλω. Αγιά σου. Παιδιά, αυτά θα μ' αρέσουν. Αγόρια. Όχι και κορίτσια, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία όρουχα Victoria's Secret. Εσείς να διαλέξετε και οι άλλοι να τα αγοράσουν. Να τα πληρώσουν. Αχ, μ' αρέσει η λογική σου. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Πολύ ωραία κορίτσια. Οι πιο όμορφες γυναίκες νομίζω του κόσμου. Ναι. Η Victoria's Secret, η Heidi Klum μετά τη γέννα, 5 εβδομάδες μόλις μετά τη γέννα. Βέβαια δεν αποκάλυψε την κοιλιά της, θέλει να χάσει 1 κιλά ακόμα. Πόσα? 9.
Πόσα. Για θέα. Μα πόσα, 9 δεν είχε πάρει όλα και όλα στο στη Γέννα. Παρουσίασε το σόου και περιορίστηκε εκεί. Α, δεν έκανε. Δεν έκανε πασαρέλα ακόμα. Θέλετε 9 κιλάκια και μετά θα εμφανιστεί κανονικά όπως τη γνωρίζουμε. Η θέα αυτή είναι η Αλεξάνδρα Αμβρόζη, η οποία γέννησε πριν από 3 μήνες. Ναι, είναι σιλφίδα, παιδιά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πριν από 3 μήνες γέννησε το πρώτο παιδάκι και ορίστε. Ορίστε. Σαν να μην έγινε τίποτα ποτέ. Κοίτα να δεις τώρα. Λείπαν από το σόου η Καρολίνα Κούρκοβα και η Αντριάννα Λίμα γιατί και αυτές εγκυμονούν. Παιδιά, όχι μόνο κινδύνους. Η Αντριάννα γέννησε. Πότε ήταν, τώρα, πριν 2-3 μέρες. Από το πολύ Victoria's Secret μείναν όλες έγκυες. Ωραία, τρομερό αυτό. Μην πάρει μπρος μία, όλες. Όλες. Αυτό είναι, σου λέει. Μ' αρέσει πάντως η παρουσίαση που είναι θεατράλε. Είναι όλο ένα τεράστιο σόου. Δεν είναι μόνο τα εσώρουχα. Είναι κήπη, φτερά, ό,τι θέλεις φοράνε στην πλάτη τους. Όλες πάντως στην πλάτη τα έχουν φορτώσει. Αφού είναι φτερά, πού να τα φοράνε, ρε Φώτη. Μα ο άλλος ήταν ολόκληρος κήπος. Και δεν μου λέτε, α, γι' αυτό έχει και την πασαρέλα σε βγει. Αυτό, δώστε βάση σε αυτό. Έλα ρε. Έλα, Γιώργο. Όχι, είναι ωραίο, ορίστε και το κοινό. Και έχει χοροδία από πίσω, έχει κάτι χοροδία. Συγγνώμη τώρα, όταν πας να πάρεις. Πας να πάρεις αυτό το σουφιέν. Όχι, ρε εσύ. Τα οποία πόσο κοστίζουν, είναι ακριβά αυτά τα εσώρουχα. Βέβαια. Όσο και να είναι. Θα το πάρεις αυτό το σουφιέν και θα το βάλεις μέσα από κάμισο. Όχι, ρε εσύ. Αυτό δεν είναι από μέσα. Αυτό το φουξιέν είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σας, κορίτσια. Έτοιμες. Έτοιμες, αλλά Γιώργο, μην το πολύ σκέφτεσαι για τα δόντια σου αυτά. Ούτε τα εσώρουχα, ούτε τα μοντέλα. Είναι ακριβά. Και καλόγου, ακριβά και καλόγου. Όποιου ταξίζουν, τα παίρνουμε. Εγώ πάντως να σου πω κάτι. Μια φορά που μου είχε ζητήσει μια φίλη μου να πάω στην Αμερική, όταν πήγαινε στην Αμερική να τη πάρω τέτοια και μου έδωσε και το κάπ της και το νούμερό της και τα τέτοια. Λίγα δεν είχαν σύρμα. Εννοεί καλούσια, πανέλα. Ναι. Σύρμα. Ρίσκο άντρα, σύρμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα Google σου εδώ που έχει ετοιμάσει ο Παναγιώτης. Σας έχω αυτό το βίντεο καταρχήν το αφιερώνω στη Χρύσα. Μπράβο, ρε εσύ. Μόνο στο βίντεο με τη Χρύσα πάντα. Είναι ο πιο σεξι άνδρας της Σουηδίας, αλλά το βασικό είναι ότι αυτό ψηφίζεται πιο σεξι άνδρας της Σουηδίας από το 1999. Δεν γέρασε. 10 χρόνια δεν βγάλαν άλλον. Και ψηφίστηκε και φέτος. Αλλά το βασικό σε αυτό είναι ότι δεν είναι απλά ένας σεξι άνδρας, είναι και ένας σεξι βαμπύρ. Τώρα τι εννοώ. Είναι πρωταγωνιστή σε ένα σύριαλ του True Blood που κάνει ένα βαμπύρ. Ο Ξανθός. Ο αρχηγός των βαμπύρ. Ο Ξανθός, ακριβώς. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, παιδιά, γιατί το έχω αυτό. Αν το δείτε αυτό το σύριαλ, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Ναι, έχουν κολλήσει όλοι. Κάποια στιγμή. Αλλά είναι πάρα πολύ τολμηρό, πιστεύω, για να παιχτεί σε τηλεόραση ελεύθερη. Θα το φέρει, γνωστό κανάλι ελληνικό. Ναι, ρε παιδιά, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το φέρει. Ή κάποια ώρα αργά. Είναι πολύ μπροστά. Παιδιά, δεν με νοιάζει το κανάλι να δούμε το αγόρι το όμορφο 10 χρόνια. Είναι ψηλό, είναι 93 Ξανθός. Γαλάζα μάτια και είναι και μόνος. Πόσο χρόνο είναι? Το 76. Πόσο καιρό είναι μόνος? Το κάνεις μια εβδομάδα το ρεπορτάζ. 10 μέρες. 3. Έχεις δει. Τώρα δεν ξέρω. Έχει κάτι φήμες με κάτι κοπελίτσες που βγαίνει, αλλά... Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βαμπύρ. Αλεξάνδερ Γιώχαν Σκάρσκαρτ. Και τώρα θα με ρωτήσετε ποιος είναι αυτός. Μα φυσικά ο πιο σεξι άνδρας της Σουηδίας. Και όχι μια φορά ή δύο, αλλά 6. Κυρίες μου, σας παρουσιάζουμε το πιο σεξι βαμπύρ της εποχής μας. Ο Αλεξάνδερ γεννήθηκε το 1976 στη Σουηδία. Και είναι ο γιος του Στέλλαν Σκάρσγκαρντ, του ηθοποιού που έγινε γνωστός παγκοσμίως από την ερμηνεία του στη ταινία «Δαμάζοντας τα κύματα». Από μικρή κιόλας ηλικία έδειξε την προτίμησή του στην υποκριτική τέχνη και έκανε τον ντεμπούτο του στην παγωμένη Σουηδία το 1983. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 δούλευε ως παιδί ηθοποιός και η πρώτη του μεγάλη επιτυχία έγινε λίγα χρόνια μετά, το 1989, και οφείλεται στο ρόλο του Τζότζο σε ένα σουηδικό σύριαλ. Η ξαφνική επιτυχία και αναγνωρισιμότητα δεν του άρεσε και σταματάει την ηθοποιία για περίπου 8 χρόνια. Σπουδάζει πολιτικές επιστήμες και κατατάσσεται στους πεζοναύτες. Το 1997 η ανάγκη του για την τέχνη είναι πιο δυνατή από ποτέ και το μέλλον του αρχίζει και διαγράφεται. Το σκοτεινό σύριαλ True Blood είναι αυτό που τον κάνει γνωστό παγκοσμίως. Και ο τρομακτικός, αλλά κατά τα άλλα σεξι ρόλος του βαμπύρ κάνει το όνομά του γνωστό όχι μόνο στους παραγωγούς του Hollywood, αλλά και σε κάθε γυναικείο μυαλό. I played the role of Eric kind of low-key because he's very confident and he doesn't have to be loud. Loudness is just loudness, it's not power. And he knows what he wants and how to get it. So
He doesn't have to raise his voice. Ένα 93. Ξανθά μαλλιά και διάφανα γαλάζα μάτια. Τον κάνουν εφάμιλο με σκανδιναβό θεό. Και οι ψήφοι για το πιο σεξι άντρα αρχίζουν να έρχονται από το 1999. You were voted Sweden's like sexiest guy alive for like 7-8 years, right? It's a long time ago, my friend. Τα ερωτικά του μάλλον είναι λίγο μπερδεμένα, αφού υπάρχουν πολλές και διαφορετικές φήμες για το με ποια βγαίνει. Οπότε πάρτε μολύβι και χαρτί και σημειώστε. Πρώτη-πρώτη στη λίστα φιγουράρει μια πρώην του Μέρλιν Μάνσον, η πανέμορφη Ράσελ Γκουντ. Οι φήμες άρχισαν όταν συναντήθηκαν στα γυρίσματα της σειράς και φωτογραφικές αποδείξεις για τη σχέση του 33χρονου με την 22χρονη Ράσελ δεν άρχισαν να βγουν. Βέβαια, τις ίδιες μέρες οι φήμες λένε πως ο Αλεξάνδερ έβγαινε με μια άλλη συναδελφό του, τη Γουίλια Χόλαντ. Οι φήμες βέβαια συνεχίζονται και για μια άλλη ψηλή ξανθιά και γαλανομάτα, εν ονόματι Kate Bosworth. Βέβαια, ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά, λέγοντας πως είναι μόνο φίλοι. Πάντως, ό,τι και αν συμβαίνει, ο ίδιος ομολογεί πως του αρέσουν μόνο οι γυναίκες που έχουν χιούμορ και ξυπνάδα. Μέχρι και παρανοϊκή και ιδιόρυθμη Lady Gaga τον άρπαξε και τον έβαλε να παίξει στο βίντεο κλιπ της Παπαράτσι, με αποτέλεσμα να γίνει γνωστός κυριολεκτικά παντού. Ο ίδιος βέβαια έχει χαμηλό προφίλ και δεν διστάζει να υποδηθεί μια τραβεστή στη καινούργια του ταινία. I just want to say that I'm gonna miss the skirt. I really like that. And I'm not gonna miss this rat or whatever it is, because it's been a nightmare walking around in this in the desert. It's so hot. But the skirt I'm gonna miss, and the nail polish a little bit. Ο Σουηδός ηθοποιός έχει πολλά να περηφανευτεί και φυσικά αποτελεί ένα άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα κατάκτησης του Hollywood. Το μόνο που έχει να κάνει τώρα ο πιο όμορφος άντρας Σουηδίας είναι να ταινίζει το μέλλον του με τα διάφανα γαλάζια μάτια του. Πώς τα λες έτσι, να ταινίζει το μέλλον με τα διάφανα γαλάζια μάτια. Είναι κλεμμένο αυτό. Πιστεύω. Από πού μου καλέ. Δεν μπορώ να σας πω. Πάντως να σας πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα τελευταία κάνουν τα βαμπύρι, παίζουν σε ταινίες με βαμπύρι. Είναι αυτό. Πέφτουν όλες οι ξερές. Είναι πολύ hot. Διάβαζα εγώ ένα άρθρο ότι λέει είναι το κόλλημα που έχουν οι γυναίκες με τα βαμπύρ είναι ο γκέι φίλος τους ποτέ δεν κατάφεραν να έχουν. Άκου τώρα. Κυριολογικές αναλύσεις γίνονται. Τι λέτε, είναι χαμός. Με τον Κρίστοφερ Λί όμως αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ. Γιατί ήταν μπάζο. Τρελό. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα, ο οποίος μας λέει ότι το μετρό λέγεται μετρό και όχι μητρό, γιατί έρχεται από το εξωτερικό και αυτές οι λέξεις λέγονται ταξιδεύτρες ή αντιδάνεια. Αντιδάνεια. Και όπως λέμε σινεμά και δεν λέμε κινημά. Και να του πούμε να είναι πάντα έτσι καλά όπως είναι τώρα που κάθεται λίγο εκεί και ξέρει, μπράβο. Μπράβο, έτσι, πάντα τέτοιο. Λοιπόν, θέλω να σας πω, FM κενό, στέλνετε μήνυμα μαζί το σχόλιο σας φυσικά στο 54991 ή αν θέλετε μπορείτε να στείλετε mail στο fcm@star.gr, έτσι. Λοιπόν. Και έχει ο Γιώργος να μας πει το... Δεν θα πούμε την παρέλαση. Εντάξει. Όχι ακόμη την παρέλαση. Μετά, Γιώργα, πάμε να την δούμε παρέλαση. Τα δύο κορίτσια που. Πάμε να δούμε αυτή τη γιγαντομαχία. Αυτές τώρα οι δύο μου θυμίζουν την άλλη γιγαντομαχία. Σάσα, να πάμε να μιλήσουμε σε λίγο. Σε λίγο. Για τη Σάσα, για τη Τζούλια και για τη Ζέτα. Που εδώ στο Star έχουν αναστατώσει ένα κανάλι. Παιδιά, διότι υπάρχουν εξελίξεις. Το τι γίνεται εδώ. Παιδιά, αυτό που θα σας πω είναι χειρότερο και από τον τέρμι των αιωνίων. Θα δηλαδή. Μπει ανάμεσά του. Ποιανού. Της Σάσας, της... Όχι, παιδί, όχι, αυτές είναι άλλες. Αυτές είναι σε άλλη χώρα. Πράγματα συμβαίνουν, δηλαδή τέτοιες τιτανομαχίες και στο Hollywood. Γιατί η Paris Hilton, η διάσημη πλούσια κληρονόμος, αισθάνεται ότι έχει χάσει το στέμα της από την Kim Kardashian και τα οπίστια. Το έχει χάσει, αλήθεια. Αυτές οι δύο δηλαδή πήραν το στέμα της Paris. Και έχουμε φτιάξει ένα βίντεο στο οποίο κάνουμε ένα crash test για να δείτε τα κοινά του σημεία. Είναι τρομερό. Τα πάντα τα έχουν κάνει. Ζουν δύο παράλληλου. Για να δω. It's a premonition.
θα μπορούσες να πεις ότι είναι το προαιώνιο δίλημα μεταξύ βουνού και πεδιάδας. Εσωτερική πάλι ανάμεσα σε πλούσια ξερακιανή και πλούσια και τοπίστια της. Η ξανθή αγαπημένη Παναγιά που τα έβαλε με το βρέμε λαχνάκι. Η κληρονόμος Πάρης ζηλεύει την Κίμη γιατί της έχει φάει τη δόξα, που σημαίνει οι παπαράτσι διαλέγουν το δικό της σπίτι να στείνονται απ' έξω και τα περιοδικά προτιμούν να φωτογραφίζουν αυτήν τη μίγυμνη. Παρ' όλα αυτά, τα δύο κορίτσια, πρώην φίλες, έχουν πολλά κοινά. Πρώτον, είναι και οι δύο κληρονόμοι. Κληρονόμοι, δηλαδή πλούσιες και άνεργες. Η καθημερινή του ζωή περιλαμβάνει πάρτι, μανικιού και ψώνια. Θα την έλεγες και ζωή χαρισάμενη. Δεύτερον, οι οικογένειες και των δυο είναι πολύτεκνες. Τρία αδέρφια έχει η Πάρης, τρεις από τους ίδιους γονείς και άλλα τρία ετεροθαλή η Κιμ. Αφού υπήρχε το ρευστό, οι μαμάδες γενοβολούσαν σαν να μην υπήρχε αύριο. Τρίτον, έχουν και οι δύο τα δικά τους reality. Βέβαια, οι τελευταίες προσπάθειες της Πάρης στέφθηκαν από παταγώδη αποτυχία, ενώ της Κιμ έχει τις καλές μέρες 3,1 εκατομμύρια τηλεθεατές. Τα βλέπει Πάρης, φορτώνει. Τέταρτον, είναι παγκοσμίως διάσημες χωρίς λόγο. Μέχρι ο David Letterman ενδιαφέρεται να τους κάνει συνεντεύξεις, γιατί ούτε και ο ίδιος ξέρει. Πέμπτον, έχουν και οι δύο τολμηρά βίντεο που διέρευσαν στο ίντερνετ. Και μετά, οι πανέξυπνες κληρονόμοι τα κυκλοφόρησαν οι ίδιες σε DVD που έγιναν ανάρπαστα. Οι κριτικές των ειδικών, η Πάρης κοιτούσε συνεχώς τον καθρέφτη. Η Κιμ το πάλευε το κορίτσι. Έκτον, έχουν και οι δύο του διακαεί πόθο να γίνουν ηθοποιοί. Η Πάρης προξένησε τη χλέβη στις αποπειρές της όπου και αν εμφανίστηκε. Οι guest εμφανίσεις της Κιμ σε τηλεοπτικές σειρές, ας πούμε ότι δεν ήταν και για Emmy. Έβδομον, ασχολούνται με επιχειρήσεις. Η Πάρης σχεδιάζει ρούχα, παπούτσια, φτιάχνει αρώματα, κάνει ό,τι μπορεί να φάνει κάπως χρήσιμη. Η Κιμ και οι αδερφές της άνοιξαν ένα μαγαζάκι, το Dash, και κάνουν που δουλεύουν. Όλα αυτά φαντάζομαι, μέχρι να παντευτούν κανένα πλούσιο. Οδόν γάμος είπα και μου ήρθε στο μυαλό ότι και οι δύο τα έχουν με αθλητές. Ο Ντάγκ Ράινχαρντ, αγόρι της Πάρης, είναι μέτριος παίχτης baseball και μαϊντανός. Ο Ρέτζι Μπους, αγόρι της Κιμ, είναι παίχτης rugby. Γι' αυτό και με τόση άνηση χειρίζεται και την Κιμ και τα οπίστια. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω τέτοια. Εδώ τα αγόρια. Ένα crash test. Θα πω Πάρης Χίλτον, θα χειροκροτήσετε. Θα πω Καρντάσιαν και θα χειροκροτήσετε. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Λοιπόν, 1, 2, 3. Πάρης Χίλτον! Πλάκα κάνει. Μα είναι σαν ποντικότρυπα. Ωραία. Τίποτα. Καρντάσιαν! Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, άρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει ανταγωνισμός. Να σας πω, πριν πάμε... Τελείωσε. Τι, Πάρης. Πριν πάμε, συγγνώμη, γιατί... Έλα λίγο, Γιώργο, μέλα εδώ, σε παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω την τηλεθεάτρια. Αυτόν εννοεί μικρό. Γιατί αν εννοεί αυτόν μικρό, σε αυτόν αρέσουν 40. Μας έχουν καταλάβει. Κοκκίνησε. Τι πάει φλέβα. Πάει φλέβα του εδώ τώρα. Για το παιδί θα πάθει κεφαλικό, δεν παίζει με την. Ωραία, έλα, πες το θέμα. Λοιπόν, να πω το θέμα μου. Θα ταξιδέψουμε ως το μαγικό Μεξικό. Όπου εκεί γίνεται μια ιδιαίτερη, γιατί δεν είναι ένα απλό φεστιβάλ όπου συμμετρέχουν τρανσέξουαλ ή άνθρωποι ομοφυλόφιλοι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη αυτή του Μεξικού, όπου σε αυτή την πόλη τα πράγματα είναι λίγο πιο απελευθερωμένα. Οι άνθρωποι δέχονται τους ομοφυλόφιλους και η δήμαρχος, η οποία μιλάει στο βίντεο, αναφέρει ότι προτιμούμε τους άντρες οι οποίοι μένουν με τους γονείς τους στο σπίτι τους, γιατί θα τους περιθάλψουν στα γεράματά τους. Κοίτα να δεις. Α, ότι και... λογική είναι καλύτερα να είναι ο άλλος ομοφυλόφιλος, γιατί δεν παντρεύεται, πως... γιατί θα μείνει με τους γονείς του. Αυτό, με τους γονείς τους μένουν και οι κανονικοί, οι straight άνθρωποι, δεν είναι. Όχι, οι straight φεύγουν και εσείς ζουν συνήθως. Μ' αρέσει όταν μπερδεύετε την γλώσσα σε κάτι τέτοιο για το πολιτικά ορθό. Όχι, όχι, όχι. Εγώ με τη γιαγιά μου μεγάλωσα και τον μπαμπά μου και τη μαμά μου. Στο σπίτι το ίδιο. Και δεν τίποτα. Και τίποτα. Όλοι straight εσύ όμως. Παρέλαση. Αλλά βόρεια όμως. Μία χρονιά, η παράξενη γιορτή ομορφιάς για τραβεστή πραγματοποιήθηκε στην πόλη Τζουχιουτάν του Μεξικού. Ζευγάρια ομοφυλόφιλων χόρεψαν χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η εκδήλωση, όπως κάθε χρονιά, ανέδειξε τη δική της βασίλισσα της ομορφιάς. Reina y soberana de esta renombrada vela,
de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Ενώ η δήμαρχος της πόλης, την οποία η ομοφιλοφιλία είναι ιδιαίτερα αποδεκτή, εκπλήσοντας δήλωσε. Muchos de esos se hacen cargo de sus padres, porque pues si son varios en la casa, se casan y se van las mujeres y los varones, ¿no? Pero ese gay que es bien aceptado en el seno familiar, es el que viene cerrándole los ojos a sus padres. Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ένα φεστιβάλ που όλοι μπορούν να συμμετέχουν χωρίς καμία διαφορά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάπως αυτό έτσι. Είναι. Κάπως έτσι είναι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, έχω να σας πω ότι αυτό εδώ το Λιλαλόμ μπορεί να γίνει δικό σας. Φτάνει απλώς να έχετε μια συμμετοχή και να ψηφίσετε και να μας πείτε ποια είναι πιο σεξι. Η Μόνικα Μπελούτσι ή η Δήμητρα Ματσούκα. Αυτό είναι το Λιλαλό, παιδιά, έχει και πριγιάν. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είτε τη μία πείτε, είτε την άλλη, θα μπείτε στην κλήρωση. Απλώς έτσι να κάνουμε και ένα δικό μας γκαλοπάκι. Ποια σας αρέσει πιο πολύ, βάζουμε μία ξένη και μία Ελληνίδα. Λοιπόν, πάρτε μας τηλέφωνο στο 9011-51-52-00 ή στείλτε μας SMS γράφοντας star 1 ή star 2. Στο 54-991. Έτσι και αυτό το Λιλαλό, το οποίο είναι με κάτι μπριγιάν, βλέπω εδώ πάνω. Έχει μπριγιάν. Έχει μπριγιάν. Κοίτα το. Έχει μπριγιάν στο σταυρό του και έχει και μπριγιάν επάνω εδώ στο πιάσιμό του. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ακριβό. Πάμε σε διαφημίσεις. Τηλεφωνήστε για να το κερδίσετε. Αμέσως μετά έχουμε. Τι. Θυμάστε το γνωστό μοντέλο που πέρσι έγινε ολόκληρος άλλος γιατί συνελήφθη με πολλά κιλά ναρκωτικών και είναι στη φυλακή χωρίς να έχει γίνει ακόμα η δίκη του και κατηγορείται για έμπορος. Το αγόρι λες. Ναι, έχουμε λεπτομέρειες για αυτό το μεγάλο μοντέλο για το πώς περνάει στη φυλακή. Επίσης, θα διαλευκάνουμε αμέσως μετά τι θα γίνει με τη Σάσα, με τη Ζέτα, με την Τζούλια. Εδώ στο Σταρ. Σάσα, Ζέτα, Τζούλια έχουν κάνει το Σταρ άνω κάτω. Κύριε Μαλαγή, δεν διαφημίζει. Σε λίγο μη χάσετε. Άρχισαν να χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου. Σάσα, Τζούλια, Ζέτα διεκδικούν την θέση της κεντρικής παρουσιάστριας στο πρωινό του Σταρ. Όλο το παρασκήνιο και οι εξελίξεις που θα συζητηθούν. Φώτης και Μαρία Live. Λοιπόν. Και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η Καλομήρα, που είναι ένα τόσο γλυκό και πολύ θετικό και πάρα πολύ χαρούμενο κορίτσι που έχει τόση ενέργεια, μπορεί να είναι μελαγχολική πολλές φορές. Ένα λεπτό. Ο καθένας μας μπορεί να είναι μελαγχολικός. Και ο άνθρωπος ο οποίος το αντιμετωπίζει και λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα πάω και θα το κοιτάξω αυτό το πράγμα, θέλει να γίνει καλύτερος. Θα κάνει ψυχανάλυση γιατί παθαίνει μελαγχολία. Μπορεί. Οποιοδήποτε μπορεί να πάθει μια μελαγχολία. Κακό είναι. Όχι, δεν το λέω για κακό. Απλώς μου κάνει εντύπωση. Νόμιζα ότι είναι τόσο θετικό και χαρούμενο παιδί που εντυπωσιάστηκα που το είπε σε συνέντευξη. Όχι ότι μπορεί να συμβαίνει. Γιατί όταν το λες, σημαίνει ότι είναι κάτι που σε απασχολεί, ότι σου συμβαίνει συχνά. Και όχι μόνο αυτό, το είπε στο συνεργάτη μας, τον Γιάννη Πουλόπουλο. Και νομίζω ότι ο Γιάννης βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Γιάννη! Γεια σου, Φώτη, τι κάνεις. Γεια σας, Μαρία. Γεια σου, Φώτη. Γεια σου, Φώτη. Λοιπόν, έχετε δίκιο να σας κάνει εντύπωση αυτό που είπε η Καλομήρα, γιατί και εγώ που την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, την έχω παρακολουθήσει από τη Eurovision, τη λατρεύω, πιστεύω ότι εξαιτίας της πήραμε την τρίτη θέση το 2008, γιατί τα κατάφερε πραγματικά μόνη της η Καλομήρα, χωρίς καμία στήριξη, χωρίς καμία βοήθεια. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ γιατί η Καλομήρα είναι αυτό που λέμε η χαρά της ζωής. Είναι μονίμως με το χαμόγελο στα χείλη. Πού την πέτυχες? Την πέτυχα στη Γλυφάδα μία μέρα πριν φύγει για την Αμερική, γιατί έχει έρθει εδώ να κλείσει κάποιες δουλειές. Ετοιμάζει το καινούργιο της CD, ετοιμάζει το τηλεοπτικό της comeback. Κάτι σχεδιάζει και με την Eurovision που θα τα πούμε εμείς αποκλειστικά στο φωτεινό. Να τα πεις, γιατί είχαμε πάρα πολλά mail και μας ρωτάγανε για το θέμα. Τι θα κάνει με την Eurovision? Γενικότερα την Eurovision. Καλά, όλα θα τα έχουμε με το Γιάννη για την Eurovision, οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ να είστε και ό,τι τρέξει το πρώτο το μαθαίνει ο Γιάννης για την Eurovision. Μα παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, μου έκανε λοιπόν πραγματικά και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση να λέει η Καλομήρα ότι υπάρχουν στιγμές που και στην Αμερική αλλά και εδώ. Είχε μελαγχολία, στεναχωριόταν για πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχει. Βρε, εσύ Γιάννη μου να σου πω κάτι. Εδώ πέρα έφυγε και πήγε πίσω στην Αμερική και δούλευε στην ταβέρνα. Mm-hmm. Εκείνη και την περίοδο, λογικό. Δηλαδή, εκείνη η περίοδο, λογικό είναι να είναι μελαγχολική και να μην έχει και τα συγκαλά. Δεν είναι όμως μόνο εκείνη την περίοδο. Όπως μας είπε αποκλειστικά στο Φώτης Μαρία Live, Φώτη μου, η Καλομήρα μας είπε ότι το πολεμάει. Δηλαδή, κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Αμερική αλλά και εδώ. Κάνει κάποια. Πώς θα το πω. Όχι ψυχανάλυση. Ψυχανάλυση είναι κάποιες συνεδρίες. Ψυχανάλυσης, έχει πάει ήδη κάποιες φορές και όταν αισθάνεται, όπως λέει και η ίδια,
έτοιμη να πάει να σπάσει και επειδή δεν θέλει να επιβαρύνει τους δικούς της ανθρώπους, τον μπαμπά της, τη μαμά της, την αδελφή της. Πηγαίνει λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα που έχει γνωρίσει και μιλάνε και έτσι το βγάζει από μέσα της. Λοιπόν. Στην Ελλάδα είναι ψυχαναλήτρια. Όχι, όχι, είναι στην Αμερική. Γιατί ούτως άλλως εδώ και 1,5 χρόνο η Καλομήρα κυρίως ζει και δραστηριοποιείται στην Αμερική. Και ετοιμάζει κάποιες εκπλήξεις ήδη εκεί. Να σου πω και στη συνέντευξη σου είπε και για τα σχέδιά της επαγγελματικά εδώ, αναπάντησε ναι σε κάποιες προτάσεις. Κοίταξε κυρίως, νομίζω ότι η κουβέντα μας στράφηκε γύρω από το γάμο της, γιατί μου αποκάλυψε κάτι που πραγματικά γέλασα πάρα πολύ. Έκλεισε η ημερομηνία για το γάμο, όχι όμως και την εκκλησία. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ναι, μεν έχει την ημερομηνία, όχι και την εκκλησία όμως. Που είναι ένα προβληματάκι αυτό. Πρέπει να λυθεί άμεσα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί μια φίλη μου πρώτα έκλεισε την εκκλησία και ύστερα της κάναν πρόταση. Απλώς έκλεινε ημερομηνίες που της ταιριάζανε. Για να το δεις, περίμενε, το έκανε. Περίμενε ότι θα της κάνει την πρόταση. Και έκλεινε τις εκκλησίες αυτή ανά μήνα. Και μου είπε επίσης και διάφορα πράγματα. Για ποιο λόγο τσακώνεται με τον Γιώργο, γιατί είναι πολύ σημαντικοί οι λόγοι που τσακώνονται αυτοί οι δυο. Ωραία. Και επίσης την προσπάθειά της να μαγειρέψει. Μάλιστα. Και άντε να δούμε τη συνέντευξη. Πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Από τη Γλυφάδα, την άνω ή την κάτω. Πού κάτω. Είναι η πλατεία Γλυφάδας, την κάτω. Άνω ή κάτω. Εκεί. Να κάνουμε push-ups. Να κάνουμε push-ups. Θέλετε να μάθετε πώς καταφέρνει η Καλομήρα να διατηρεί τη σιλουέτα της. Εγώ λατρεύω το φαγητό. Θα φάω όλο το πιάτο μου, μετά θα βάλω και δεύτερη φορά. Και με ψωμί και ζουμιά και όλα. Και επειδή το ξέρω ότι μου αρέσει φαγητό, γι' αυτό έτρεξα πάρα πολύ. Έχασα 7 κιλά. Τρέχεις μόνη σου ή μαζί με τον Γιώργο τρέχεις? Κοίτα, στην αρχή με τον Γιώργο, αλλά δεν μπορώ άλλο. Γιατί θέλω να τον σκοτώσω όταν τρέχουμε. Γιατί όλη την ώρα μου λέει ότι δεν τρέχω αρκετά, δεν έχω υδρώσει αρκετά. Του λέω, αγάπη μου, είσαι άντρας. Εννοείται θα πας λίγο πιο γρήγορα. Είναι και λέω, that's it, no more, τέρμα γυμναστική. Αλήθεια, για ποιο λόγο τσακώνεται με τον Γιώργο? Για κάλτσες. Γιατί το αλλάζω τις θέσεις πολλές φορές. Γιατί, ξέρεις, αλλάζω θέση. Γιατί θέλω να δοκιμάσω πού είναι η καλύτερη θέση, να πάνε όλα. Και οι κάλτσες. Σω, τα βάζω εδώ δίπλα στο κρεβάτι και μετά λέω, ξέρεις τι, είναι πιο βολετικό αν βγαίνει από την τουλέτα και είναι κατευθείαν εκεί. Στο πάω και τα αλλάζω εκεί και αρχίζει τις φωνές το πρωί. Και δεν μπορώ να τον ακούω. Και του λέω, αγάπη μου, μια χώρισε, τα βρήκες, δεν τα βρήκες. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2010, ο Γιώργος και η Καλομήρα θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Η Καλομήρα έκλεισε την ημερομηνία, όχι όμως και την εκκλησία. Εσύ ετοιμάσαι, μόνο αυτό έχω να σου πω. Άρα αυτό. Yes, εκείνη είναι η ημερομηνία που λέμε να παντρευτούμε, με το καλό. Αλλά η πλάκα δεν είχα κλείσει ούτε την εκκλησία. Γιατί? Που έπρεπε να τα κάνεις και τα δύο, γιατί στην Αμερική δεν ξέρω πώς το κάνουν εδώ στην Ελλάδα, αλλά κλείνουν αμέσως. Και μιλάω στη μητέρα μου και μου λέει, α, τι ωραία είναι η εκκλησία, ξέρω, εκκλησία. Την έκλεισα. Τι λέω, μα, πάρε αμέσως. Και ευτυχώς πήρε η μητέρα μου τηλέφωνο και είχε δύο ώρες μόνο ανοιχτές, ευτυχώς. Μέχρι τότε όμως η Καλομήρα έχει υποσχεθεί στον εαυτό της και στο Γιώργο να μάθει να μαγειρεύει κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Επειδή μου αρέσει πολύ το ζουμί, της λέω, μα, πώς θα να βάλω, μου λέει πόσο λεμόνι, λάδι και αυτό, ορέγανο και αυτά. Σου βάζω μέσα το τυψί ήταν τόσο βαθιά και το κοτόπουλο εδώ. Και εγώ έβαλα, γιατί ήθελα πολύ ζουμί, βάζω τόσο ζουμί που είχε ξεπιάσει. Ήταν πάνω από το κρέατα το ζουμί μου. Και παίρνω τη μαμά μου, λέει, μα, έχει περάσει 5 ώρες, δεν είναι φτιαγμένο ακόμα. Μετά της εξήγησα τι έκανα και μου λέει, εσύ, δεν βάζεις τόσο ζουμί, έβαλα λεμόνι, you know. Παίζεις, ναι, με παίζεις. Στο παρελθόν η Καλομήρα είχε σκεφτεί να κάνει πλαστική επέμβαση για να αλλάξει τη μύτη της. Αλλά τελικά δεν το τόλμησε ποτέ. Είμαι φοβητσιάρης, αν μου βγάλουν κάτι με τα δόντια μου και μόνο που δεν λιποθύμησα. Σου τώρα να μου κόβουν μαχαίρια, βάζουν για ύπνο. Όχι, για μένα. Εγώ πάντα το συζητάω με τον πατέρα μου και του λέω, ο παπά, εσείς, όταν γίνω πόσο χρονών και αν είμαι στο show business ακόμα, μήπως να κάνω κάτι και μου λέει, α. Πριν από μερικές μέρες, στα LA Awards, η Καλομήρα συναντήθηκε με τον πατέρα της Τζένιφερ Άνιστον. Μου έλεγε, είσαι wonderful performer. You are a wonderful performer. Και του λέω, thank you so much και τον αγκάλιασα. Και μετά λέω να του πω, α, τι κάνει η κόρη σου. Αλλά δεν το είπα, ξέρεις. Αλλά ήταν πολύ ευγενικός. Μπορεί το χαμόγελο να μην λείπει ποτέ από το πρόσωπο της Καλομήρας, όμως, όπως αποκάλυψε στο φω της Μαρία Λάιβ, είναι μελαγχολικό άτομο. Είμαι λίγο πιο μελαγχολική, ενώ ότι
Σκέφτομαι πολύ, με πειράζουν κάποια πράγματα που βλέπω. Γίνω κάποιες φορές όλοι και εγώ θέλω μια χαστούκι να φάω, να ξυπνήσω κι εγώ, γίνω, να βλέπω τι είναι σημαντικά στη ζωή. Και κάποιες φορές εγώ αγχώνομαι και μόλις αγχώνομαι για μια βλακεία, που ξέρω και είναι βλακεία, μετά γίνω λίγο στον εαυτό μου, γιατί καλό μήνα, γίνω δίνω σφαλιάρα στον εαυτό μου, ότι ξύπνα, λέ. Άρα κατά βάθος μου λες ότι είσαι μελαγχολικό άτομο. Ναι, yeah, υπάρχει στη μέση που είμαι μελαγχολική. Εσύ έχεις κάνει ποτέ ψυχανάλυση? Ναι, είχα κάνει. Ξέρεις τι, κάποιες φορές δεν θέλεις να στενοχωρηθείς τους γονείς σου και μετά δεν έχεις έξοδο. Δεν έχω σε κάποιον να το πω, ξέρεις τι, αυτό και αυτό και αυτό. Να του πω όλες τις δικές μου βλακίες και στεναχώριες και σκέψεις. Η ξαδέρφη μου λέει, μήπως θέλεις να πας σε μια γυναίκα. Και λέω, okay. Και πήγα και βρήκα μια γυναίκα, φιενική και αυτά. Και έτσι μίλαγα και αυτά και με βοήθησε. Δεν πήγαινα συχνά, πήγαινα όταν φτάνει να σπάσω. Νομίζεις, καρδιά μου. Κοίταξε. Λίγο κορίτσι όμως. Ναι, ότι θέλει κάποιος να τη συνεφέρει, να τη συνεφέρει. Εντάξει. Μπορεί κάποιος να βρεθεί ρε παιδί μου και να τη πει όπα. Αλλά δεν θα ήθελα ποτέ να φάω κοτόπουλο από την. Αχ, γιατί δεν το κάνει καλά το λεμονάτο. Είδες πώς το λέει. Πώς τη σου. Και εγώ παίρνω τη μάνα μου να τη μάθω. Άμα την παίρνει τη μάνα με 7 ώρες διαφορά. Τι θα είναι η μάνα από τον ύπνο, δεν θα την πει καλά τη συνταγή. Όχι, αλλά τέλος πάντων ρε παιδί μου, τι ώρα θα στο κάνει. Είναι δύσκολο δηλαδή. Γιατί ρε παιδί μου, δεν είναι δύσκολο. Ένα λεμονάτο. Το τσιγάρι το σβήσει με λεμόνι. Το να μην μπορεί να το κάνει. Δεν είπε δεν μπορεί η γυναίκα. Μην ακούσει έναν άνθρωπο να σου ανοίξει την καρδιά του και να πει δυσκολεύομαι. Το ζουμί το έχει από πάνω. Αυτό είναι από πάνω το ζουμί, το ζουμί είναι από κάτω. Σου πει από πάνω, δεν καταλαβαίνω. Επιπλέει το ζουμί. Έλα μου ντε. Να σου πω, πάμε σε ένα άλλο τώρα θέμα. Είναι ο Χάρης στην αίθουσα σύνταξης. Εδώ είναι. Αχ, τα γυαλιά, παιδιά. Χάρη. Είσαι πολύ καλός με το γυαλί. Όχι, μ' αρέσεις με το γυαλί. Μάλιστα. Να σου πω. Για πείτε μου. Θες να ξεκινήσουμε με τη Σάσα Τζούλια. Όχι, θέλω να ξεκινήσουμε με το γνωστό μοντέλο. Με το γνωστό μοντέλο. Να τελειώσουμε με Τζούλια Σάσα Ζέτα. Ναι, γιατί έχω πολλά να πω. Δεν μου λες. Έκανες ρεπορτάζ για το μοντέλο που πέρσι μας είχε αναστατώσει η σύλληψή του. Κανείς δεν περίμενε ότι τόσο γνωστός, τον είχαμε συναντήσει. Το Φεβρουάριο αυτή η υπόθεση βγήκε στην επικαιρότητα όταν το γνωστό 32 ετών μοντέλο προσπάθησε να διαφύγει από την Ελλάδα και να πάει στο Ντουμπάι και με πλαστό διαβατήριο πιάστηκε από τις βουλγαρικές αρχές με 4 κιλά λευκής σκόνης. Έχουν περάσει 9 μήνες από εκείνη τη μέρα. Το γνωστό μοντέλο, ένα από τα πιο πετυχημένα στην Ελλάδα, πολύ όμορφο, με πολλές γυναικείες κατακτήσεις, είχε κάνει και ένα πολιτικό γάμο το 2002, χώρισε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οδηγήθηκε στις φυλακές των Διαβατών και από εκείνη την μέρα, από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, μέσα στο κελί του ζει πραγματικά την δική του μοναξιά. Έχει γίνει δίκη ακόμα. Δεν έχει γίνει δίκη. Είναι ακόμα στα Διαβατά. Είναι στα Διαβατά. Εκκρεμεί δίκη η οποία θα γίνει μέσα στο 2010 και αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε τα πλάνα του συγκεκριμένου μοντέλου με μπλερ που δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπό του και δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε και το όνομά του. Όλοι το γνωρίζουν, αλλά. Αν γίνει δίκη δηλαδή και στην περίπτωση που καταδικαστεί, τότε μπορούμε να δούμε. Βεβαίως. Και για να είμαστε και απολύτως. Ειλικρινής αυτά που λέμε, θα μπορούσαμε σήμερα να δείξουμε και να πούμε ποιο είναι το μοντέλο, εάν και εφόσον μας μιλούσε on camera. Μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να αναφέρουμε το όνομα του μοντέλου. Ποιος σου μίλησε για τις μέρες που περνάει στη Διαβατά? Λοιπόν, καταφέραμε και ήρθαμε σε επικοινωνία και με τον βέβαια το δικηγόρο του Σάκη και Χαγιόγλου που μας έδωσε τη βοήθειά του να έρθουμε σε επαφή με πολλά άτομα μέσα από τη φυλακή, ακόμη και με το ίδιο το μοντέλο και μάθαμε ότι δείχνει μια πάρα πολύ καλή συμπεριφορά κρατουμένου. Είναι ένα υπόδειγμα ανθρώπου μέσα ο συγκεκριμένος κρατούμενος. 7.30 ώρα το πρωί σηκώνεται όπως οι άλλοι συγκρατούμενοι του. Ζωγραφίζει πάρα πολύ. Το όνειρό του είναι κάποια στιγμή αυτά που ζωγραφίζει να τα δώσει στην αδερφή του και να γίνει μια έκθεση ζωγραφική. Τα μόνα άτομα που έρχεται σε επαφή τηλεφωνικά μόνο είναι οι γονείς του που περνάνε και κάποια προβλήματα υγείας και πραγματικά έχουν καταρακωθεί ψυχολογικά μετά από αυτό που έπαθε το παιδί τους. Και αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι το συγκεκριμένο πολύ γνωστό μοντέλο οικειοθελώς
ασκεί την δουλειά του Μπογιατζή μέσα στην φυλακή. Φοράει κανονικά την στολή του και πηγαίνει και βοηθάει σε εργασίες μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα και βλέπει κατάματα την πραγματικότητα, απόλυτα συνειδητοποιημένος, ξέροντας ότι κινδυνεύει ακόμη και με την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Γιατί, α, είναι τόσο... Γιατί ο δικηγόρος του τι σου είπε, δηλαδή, ότι μπορεί να... No, λοιπόν, δεν μπορεί να σου πει τίποτα τέτοιο ο συνηγορός του, αλλά... Απλά αυτό που προσπαθεί ο δικηγόρος του, ο κύριος Κεχαγιόγλου, που είναι ένα άτομο το οποίο τον έχει συρρήξει πάρα πολύ τον πελάτη του και μιλάνε καθημερινά πρωί, μεσημέρι και βράδυ, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το μοντέλο είναι ένα άμεσα εξαρτώμενο άτομο από τις ναρκωτικές ουσίες ακόμη. Ακόμη, και μετά τι από 9 σημαίνει μήνες. Αυτό δηλαδή τώρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει κάποια ελαφρυντικά αν έρθει από τα διαβατά εδώ στην Αθήνα και εξεταστεί από γιατρούς και δούνε. Ωραία. Και άμα είναι, αφού λες ότι ακόμα και τώρα είναι άμεσα εξαρτώμενο από τις ουσίες, πώς ζει μέσα στη φυλακή ήρεμα? Δίνει τη δική του μάχη προσωπικά. Υπάρχουν διάφοροι ψυχολόγοι που τον βλέπουν καθημερινά και προσπαθούν να τον έχουν σε ηρεμία. Δεν έχει κάποιες εξάρσεις ψυχολογικές. Έχει ψυχολόγο στις φυλακές που μπορεί να σε βλέπει? Υπάρχει, κάθε μέρα. Υπάρχει άνθρωπος που βλέπει πολλούς κρατουμένους. Και για να ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο άτομο εκτός από τα 4 κιλά λευκής σκόνης κατηγορείται και για πλαστό διαβατήριο, που είναι άλλες κατηγορίες που προσθέτουν 10 και 15 χρόνια. Ναι, ωραία, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ που έκανες. Να είσαι καλά. Και έχει ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχουν εδώ πολύ καυτά θέματα μέσα στο ίδιο το Star που μας αναστατώνε. Και μετά μου λέτε να μην φοράω γυαλιά, που μας βάλανε τα γυαλιά όλες τους. Να σου πω τώρα. Περίμενε, γιατί είναι, πρέπει βάλε να κυριολεκτούμε τώρα. Παρακαλώ, πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, να ανεβάσουμε λοιπόν. Εδώ και αρκετές μέρες έχουμε δει να γίνεται ένας σκοτωμός με το... με την... Σάσα Ζέτα, Τζούλια. Σάσα Ζέτα. Ζέτα, και Τζούλια, τώρα... Σάσα. Κοίτα, ξεκινάμε από την Τζούλια Αλεξανδράτου. Τζούλια Σάσα Ζέτα. Η οποία... Όλοι ξέρουμε ότι είχε έρθει εδώ στο Star, έκανε δοκιμαστικά, έκανε 3 στον αριθμό δοκιμαστικά, αλλά κάτι δεν πήγε καλά και αυτή η συνεργασία κόλλησε. Η Τζούλια Αλεξανδράτου σίγουρα δεν θα είναι αυτή που θα αναλάβει το πρωινό 11 με 1 που είχε ακουστεί ότι θα είναι και ο Βαγγέλης ο Γκούμας μαζί της. Που εμπλέκεται... Α, κρίμα στον Γκούμα. Κρίμα. Σίγουρα δεν θα είναι. Ή μπορεί και να υπάρχει μια. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Μα ναι, γιατί αυτό θέλω, άκουσε, το άκου να δεις. Αυτό άκουσε η Σάσα η Μπάστα. Και αμέσως άρπαξε την ευκαιρία, άρχισε τα τηλέφωνα εδώ μέσα στο κανάλι και άρχισε να ρωτάει. Τι νοσί θα τη δώσετε? Τι καμαρίνι υπάρχει μέσα στο κανάλι? Α, αν ζητάει υπάρχει... τετραγωνικά. Βέβαια, τετραγωνικά, με ζούρα, στη γωνία. Έχει έρθει και μετράει τείχο σε τείχο. Έχει έρθει και μετράει τείχο-τείχο η Σάσα. Σε περίπτωση που κάνει και η Σάσα και η Τζούλια να έχουν ίσα καμαρίνια. Βέβαια, δεν δέχεται τώρα δηλαδή, η Σάσα η Μπάστα. Δηλαδή, ένα λεπτά, υπάρχει περίπτωση να είναι και η Σάσα και η Τζούλια στην ίδια εκπομπή? Και η Ζέτα, μη σου πω. Κοίτα, άκου να δεις. Το προτέρημα της Τζούλιας είναι η αμεσότητα που έχει με τον κόσμο. Το είναι αλήθεια. Το προτέρημα της Σάσας Μπάστα είναι ότι ξέρει καλά να ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Από πού? Τι από πού? Από πού το ξέρει? Πού το ξέρεις κι εσύ? Έχει πάει παιδί μου, ξέρει ξένες γλώσσες. Το lower, το lower δυνέσως. Εντάξει, δεν ξέρω, αν έχει πάρει και πάλσο. Ήρθε εδώ με τα πιστοποιητικά, το lower, να κύριε Μαριέλη. Το elementary είχε πάνω. Το elementary. Αλλά έρχεσαι εδώ. Παιδιά, μην γελάτε. Παιδιά, σταματήστε. Με τα βιογραφικά σου έρχεσαι. Πώς θα πάνε να μιλήσουν στον κύριο Μαλέλη και να διεκδικήσουν? Ωραία, θα είναι στην Αγγλική. Λοιπόν, θα είναι στην Αγγλική. Μπορεί να κάνει μια συνέντευξη, ρε παιδί, με το Μαντέλα ή η Σάσα. Κατάλαβα γιατί λοιπόν, γελάει. Και πρέπει να ξέρει αγγλικά. Λοιπόν, η Τζούλια έχει την αμεσότητα, συμφωνούμε. Η Τζούλια, το αγγλικά της σε τι επίπεδο είναι? Είναι πολύ, δηλαδή, hi, Χαμηλό. How are you, my name is Julia, μέχρι εκεί. Cut. You Tarzan, me Julia. Λοιπόν, και υπάρχει και η Ζέτα, που έχει έφεση στο να συνεννοείται πολύ καλά με τα ζωάκια, κουνέλια, φίδια. Όπως πάει... σήμερα εμείς να... Άμα κάνουμε, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ στο Star, θα έχει να έτσι. Και είναι πολύ επικοινωνιακή. Έχει τον νεανικό κοινό η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Που είναι πολύ σημαντικό. Οι άλλες έχουν το γεροντικό κοινό, τι έχουν? Όχι, αλλά η Ζέτα έχει βοηθήσει με τις γυμνές φωτογραφίες που έχει κάνει, αλλά και με το κουνελάκι της, και έχει φέρει πολύ νεολαία, 15 και 16 χρονών. Από 5 το κουνελάκι, από 5 το λιμπίζεσαι. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ότι μετά την Τζούλια, η Ζέτα και η Σάσα διεκδικούν και προσπαθούν να έρθουν εδώ να κάνουν δοκιμαστικό. Για ναι, να... αλλά πρέπει να τις φέρουν σε διαφορετικές ώρες, γιατί θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Δεν το συζητάμε. Γιατί να σκοτωθούν, τα κορίτσια έχουν ένα επίπεδο, νομίζω, επίπεδο, ότι μπορούν να συνεπάρξουν. Επίπεδο, μα δεν τις είδες τις προάλλες πώς έβριζε μια τεγάνη. Η Μεν Σάσα
Εγώ νομίζω ότι το κάνουν για διαφημιστικούς λόγους που βρίζονται. Ναι, το κάνουν για διαφημιστικούς. Πώς τη λένε, η Ζέτα, η Τζούλια. Η Ζέτα και η Σάσα. Το πιστεύεις ότι το κάνουν για διαφημιστικούς λόγους. Ναι. Ακούσε να δείτε τι γίνεται. Η Μεν Ζέτα έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Αν έρθει εδώ στο Σταρ και να λάβει το 11-1, δεν πρέπει να πληρώσει το κανάλι ειδικό στη λίστα και μακιγέρ για να την βάφει, ενώ η Σάσα θέλει το δικό της άνθρωπο. Που πάει να πει ότι είναι κάποια ενδυματολόγο... είναι πιο οικονομική. Ενδυματολόγο δεν θα θέλουν τα κορίτσια γιατί δεν δίνονται, οπότε εντάξει. Σωστά, δεν θα φοράνε, τα απολύτως απαραίτητα θα φοράνε. Μάλιστα. Πάντως, αυτό είναι αποκλειστικό που σας λέμε σήμερα μέσα από την εκπομπή μας. Η Τζούλια είναι στην απέξω, αλλά η Ζέτα και η Σάσα διεκδικούν επίσης όρεις να έρθουν εδώ στο κανάλι να κάνουν δοκιμαστικά. Νομίζω. Δεν ξέρω. Ωραία. Με πρέπει το καλό, να πάρει θέση έρθουν, ο κύριος Μαλέλης. Να σας πω κάτι. Πρέπει να μας διευκρινίσει τι γίνεται, γιατί υπάρχει τόση αναστάτωση, οι κάμερες δεν. Βλέπεις την κατάσταση είναι, δεν ξέρουμε να το βλέπεις. Σέρνονται. Λοιπόν, Χάρη μου, σε ευχαριστούμε για τα νέα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας δώσουμε ένα λαλό. Α, ναι. Λοιπόν, θέλω να μας πατήσετε, ποια είναι η γνώμη σας, ποια θεωρείτε πια σεξι, τη Μόνικα Μπελούτσι ή τη Δήμητρα Ματσούκα. Ή τη Δήμητρα Ματσούκα. Πόσο είναι το ποσοστό? 78. 100% Μπελούτσι προς το μέχρι παρόν, τώρα. 22 Ματσούκα, παιδιά. Παιδιά, κάντε το. Πάρτε τηλέφωνο στο 911-51-52-00. Και το, μόνο να αν μας πείτε τη γνώμη σας, κερδίζετε και μπαίνετε στην ψηφοφορία για να κερδίσετε αυτό το υπέροχο λαλό που φοράω σήμερα. Αυτό που βλέπετε και εκεί, το οποίο... και αυτό που βλέπετε και εδώ, το οποίο να. Είναι με χρυσό και με μπριγιάν. Είναι πάρα να τα μπριγιάν, τα κατακατάγκα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ωραιότατο και μπορείτε να μας στείλετε βέβαια και SMS γράφοντας Σταρένα κενό το ονοματεπώνυμό σας, Σταρδίο κενό, το, α όχι, ναι, στέλε, ναι, Σταρένα κενό το ονοματεπώνυμό σας, Σταρδίο κενό το ονοματεπώνυμό σας, το 54991. Έτσι στενέτε SMS και παίρνετε και τηλέφωνο. Λοιπόν, παιδιά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μετά έχω να σας δείξω και άλλες βρέθηκαν Ελληνίδες πορνοστάρ που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Εμείς θα σας δείξουμε και την πιο ψηλή, παιδιά, το πιο ψηλό μοντέλο στον κόσμο. Να έρθει να παντρευτεί τον πιο ψηλό άντρα που προξενεύουμε. Άντε, γεια σου. Μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι! Και Μαρία Λάιβ! Γεια σου, Κριστίνα! Ciao! Ciao, Bella! Καλά, εσείς τι κάνετε? Όμορφη Ιταλιάνα! Ευχαριστώ! Κάθε μέρα που περνάει και ανακαλύπτουμε και άλλη Ελληνίδα πορνοστάρ, η οποία διαπρέπει. Παιδί μου, δεν ξέρω πόσες. Κάναμε ένα αφιέρωμα την περασμένη εβδομάδα. Και λέμε, εντάξει, πια τις δείξαμε. Κάνουν καριέρα, μεγάλες, μεγαλουργούν, μας κάνουν περήφανο. Τώρα βρήκαμε δύο που είναι και αδερφές. Δίδυμες. Τώρα, δεν είναι ακριβώς, αν και στην Αργεντινή που δραστηριοποιούνται αυτές οι δύο και έχουν αναστατώσει κυριολεκτικά όλο τον αρσενικό πληθυσμό, Μαρία μου. Τις λένε οι δύο δίδυμες από τη Σάμο, γιατί αυτές οι δύο είναι σαμιώτισες. Σαμιώτισες. Σαμιώτισες, έχουν ρίζες από τη Σάμο. Σαμιώτισα, σαμιώτισα. Πότε θα πας στη Σάμο. Ρόδα θα ρίξεις τα γυαλιά. Και... Ρε Φώτη, σήμερα και... που έχεις καίωση, μήπως έχεις πυρετό και παραμιλάς το πας στα παιδιά. Όχι, δεν μου λες. Έχουν ένα χρόνο διαφορά αυτές. Αυτές λοιπόν οι δύο, Φώτη μου, έχουν όντως ένα χρόνο διαφορά και πρέπει να σου πω ότι θέλουν πάρα πολύ να ξαναέρθουν στην Ελλάδα γιατί έχουν έρθει ήδη δύο φορές. Πήγανε μάλιστα και είδαν και την Ακρόπολη και έχουν ενθουσιαστεί, αλλά στη Σάμο ακόμα δεν έχουν καταφέρει να πάνε. Γιατί είχε πολλές κολόνες. Ναι, και μάλιστα λένε ότι παρακολουθούν μέσω της δορυφόρου. Ορικής τηλεόρασης, τις ελληνικές εκπομπές και τα ελληνικά κανάλια. Πώς τις λένε να τις χαιρετήσουμε? Μπορεί να βλέπουν και εμάς τώρα, Μαρία μου. Και μάλιστα λένε ότι ανησυχούν πάρα πολύ σχετικά με το ευρώ και την οικονομική κρίση. Γιατί μαθαίνουν όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για την ανεργία, ξέρεις, και την τρύπα του όζοντος και έχουν πολύ μεγάλες ανησυχίες. Επίσης, Μαρία μου, αυτές οι δύο θέλω να σου προσθέσω ότι κάποια στιγμή πήγανε κάτι εκεί πέρα άλλες συνάδελφοί τους και τους ρώτησαν αν ισχύουν αυτά που λένε για τους Έλληνες άντρες και αν είναι τόσο φλογεροί εραστές. Και αυτοί είπανε, παρόλο που δεν έχουν δει μέχρι τώρα, δεν έχει τύχει μέχρι τώρα να συναντήσουν κάποιον άντρα στο διάβα τους, παρόλα που νομίζουν... Ναι, δεν έχει τύχει ακόμα. Έλληνα. Έλληνα. Έλληνα, παιδί. Α, λέω κι εγώ. Τώρα σου φαίνονται αυτές οι κοπέλες για. Αφού είπες, δεν συνάντησε κανέναν άντρα στο διάβα του. Έλληνα. Εντάξει, sorry. Φίλες εκεί.
Είναι περίεργες οι φίλες εκεί να ρωτήσουν αν, ας πούμε, οι Έλληνες είναι τόσο φλογεροί εραστές όπως ακούγεται. Αλλά αυτές, παρόλο που δεν έχουν δοκιμάσει οι Έλληνες, λένε τα καλύτερα λόγια για αυτούς. Ο Αυτιάς δεν είναι από τη Σάμο. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρουν και τον Γιώργο Αυτιάς συγκεκριμένα. Είναι που, παιδιά. Είναι... Έχει ένα σεξ απειλ και ο Αυτιάς τώρα που ναι. το λέμε. Κοίταξε, λόγω αυτής της διαφοράς της ώρας μπορεί να μην τον έχουν δει. Δεν ξέρω, Μαρία μου. Αλλιώς θα θέλανε να δοκιμάσουν τον Αυτιά. Αυτές. ναι, γιατί άμα είναι από τη Σάμο Αυτιάς, από τον τόπο τους. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτές ζουν στον Buenos Aires. Αυτές, λοιπόν, άκου τώρα τι έχει γίνει. Ο παππούς της που ήταν Σαμιώτης το 1930, πολύ παλιά τώρα είναι αυτό, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φαντάσου, είχε πάρει τον ομαντιό του και πήγε και καταστάθηκε στην Αργεντινή. Και κάτι ξαδέρφια του πατέρα μου τότε είχαν πάει. Πέρα και να βγείτε ξαδέρφια. Το και σκέφτεσαι να είναι ξαδέρφια μου αυτή, όχι να βγουν. Κάτσε αυτό. Να σου πω. Αυτές οι δύο λέγονται Ξυπολιτάκι. Είναι συγκεκριμένα η Στεφανία και η Βικτόρια. Μήπως έχεις κάποιον συγγενή. Θυμάσαι κάτι. Ξυπολιτάκι. Κάτι μου λέει. Θα πάρω τηλέφωνο στην Αργεντινή τη θεία μου, τη Μαρία την Αντζέλικα. Η μάνα μου να ξέρει, θα την πάρω. Αχ, βρε Μέρη, άμα βλέπει, πάρε μα τηλέφωνο και πε μα είναι ξαδέρφια σα αυτέ. Λοιπόν, θα το ερευνήσω. Άμα να τις φέρουμε εδώ. Πάντως αυτές οι δύο, παρόλο που έχουν πάρα πολύ δύσκολο όνομα, πρέπει να σας πω ότι κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα και οι Αργεντίνοι, αν μπορώ να το πω έτσι, δυσκολεύονται πάρα πολύ να πούν το όνομα Ξυπολιτάκης, αλλά όταν το έχουν μάθει το λένε... Ναι, γιατί τρέχουμε μόνο να κάνουν ταινία Ξυπολιτάκηδες. Ευχαριστούμε. Γεια, Γιάννη, γεια. Έρε την Ξυπολιτάκη. Γεια, Παναγιώτη. Κι άλλο μοντέλο έχεις εσύ. Ναι, ένα μοντέλο όμως διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ποιο είναι αυτό? Παιδιά, είναι 2 μέτρα αυτή η γυναίκα. Δεν μου λες, είναι καλό τώρα για το μοντέλο να είναι έτσι. Κοίτα, ήταν η πιο ψηλή η Νάντια Άουερμαν. Μετά ήταν η Τατιάνα Πάντιτς, νομίζω. Τώρα είναι η σειρά της Ιβ, κάπως έτσι. Δεν ξέρω το επώνυμό της. Συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ ψηλή, παιδιά. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Αυτή είναι ένα κανονικό κορίτσι, δίπλα της. Λοιπόν, ναι, είναι ένα κανονικό κορίτσι που θα έχει ύψος, φαντάζομαι, 1,70 για να είναι μοντέλο και άλλη είναι 2 μέτρα. Κάτσε ένα λεπτάκι. Εσύ πόσο ύψος έχεις βρει, Χρύσα? Ένα κοντή είναι η Χρύσα, παιδιά. Σε κοντή. Τελείωσε. Άσε ρε Χρύσα, που σε 1,65 μου βγάλουμε τη μέση. Ούτε 1,60 δεν είναι. Έλα ρε, ούτε 1,60 δεν είναι. Φέρτε τη μεζούρα. Παρακαλώ. Θέλω να δείτε αυτό το κορίτσι, το οποίο μας λέτε να μην φοράει και τα γυαλάκια του, γιατί δεν είναι πολύ νόστιμο, αλλά έχει βγάλει κρυθαρά. Παιδιά, είναι τάπα η Χρύσα. Παιδιά, είναι πιο κοντή στο γραφείο. Τι λέτε, αυτή είναι πιο κοντή στο γραφείο. Πιο κοντή στο γραφείο, είναι πιο κοντή στο Σταρ. Παιδιά, πιο κοντή στο Σταρ είναι η Χριστίνα. Όχι, παιδιά, δεν είναι πιο κοντή στο Σταρ. Έλα, Χριστίνα, στην Κάτω Κηφισιά. Σε όλη την Κηφισιά, στρακο Μακεδόνες, όλους. Δεν έχει λοιπόν αυτή η κοπέλα, όταν λέμε 2 μέτρα. Θα τη βάλουμε το Σάββατο στο Πιάτσα Μελά εκεί, στο εμπορικό κέντρο, να περνάτε να μετράτε. 2 είναι τόσο. Οπότε λογικό ήταν η κοπέλα δίπλα στην άλλη όμορφη να ήταν. Ευχαριστώ. Αυτή τη ψηλή δεν είναι και πολύ άχαρη. Ναι, έχει όχι. Δηλαδή και πραγματικά. Όχι, είναι χαριτωμένη. Δεν είναι άσχημο. Ενώ η Χρύσα μας είναι και κοντή και άχαρη. Αλλά φοράει και τακούνια. Να σου πω, έτσι όπως τη βλέπεις όρθια, δεν σκιάζεσαι. Είναι λίγο τρομακτική. Φοράει και τακούνια, οπότε δεν θα είναι 2,20, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Είναι για Γκίνες. Ποια είναι στο Γκίνες πιο ψηλή? Είναι μια Ρωσίδα. Α, δεν είναι. Θα μπορούσε όχι. Αυτή ή όχι? Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε. Αλλά όμως είναι καλύτερη. Έχεις και Γκίνες. Λοιπόν, που χάρηκε. Ναι, έχω Γκίνες. Έλα ρε. Θα σας τα πω. Τα πιο, τα πιο τι. Λοιπόν. Τι μου έχεις? 1, 2, 3 θέλω. Έχει τα πάντα, τα πάντα. Να έρθω κι εγώ. Ναι. Έρχομαι. Βλάτε και δυο μαζί. Ελάτε λοιπόν. Όλοι, παιδιά, πάμε. Και είμαστε λίγο. Θα σας δείξω τα δύο δίδυμα πιο ευτραφή αδέρφια. Γιατί έκατσα τώρα που είπες για αυτό? Όχι, η περιφέρειά τους φτάνει από εδώ μέχρι σχεδόν εδώ. Η περιφέρεια της Μέσης. Πόσο χρόνο είναι? Είναι γύρω στα 30. Και είναι τα δίδυμα πιο χοντρά αδέλφια στον κόσμο. Μάλιστα. Θα σας δείξω τον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη γλώσσα, όπου η γλώσσα του είναι περίπου όσο αυτή η τούφα της Μαρίας. Τη βγάζει και έξω. Ακριβώς. Και θα κλείσω με την... Ας την κοντή, πήγαινε στην άλλη κοπέλα. Με την... Εντάξει, δεν μου κάνεις τα μοντέλα αυτή. Με τη γυρεότερη γυναίκα που είναι 62 χρονών και έχει τα περισσότερα τατουάς στον κόσμο. Άμα είναι 62 χρονών, τι θέλει ο Γιώργος, παιδιά, να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τρεις πιο πολύ. Μπράβο, Γιώργο, παιδί μου, τα πες πολύ καλά. 3-40, στείλανε μέχρι, σε θέλουν κολλασμένο. 3-40, ναι.
Ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη γλώσσα στον κόσμο, ο Στέφαν Τέιλορ από τη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει πιστοποιημένα τη μεγαλύτερη γλώσσα στον κόσμο, συνολικού μήκους 9,5 εκατοστών. Αυτό είναι όμως κάτι που δεν δελεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες, όπως βλέπετε. Τα περισσότερα τατουάζ σε ηλικιωμένη γυναίκα. Η Ιζαμπέλ Μπάρλι από το Ντόβερ της Αγγλίας δεν είναι μια συνηθισμένη 62χρονη όπως όλες οι άλλες. Έχοντας τατουάζ σε όλο της το σώμα εκτός από το κεφάλι και τις πατούσες, είναι και επίσημα η γυραιότερη γυναίκα με τατουάζ σε όλο της το σώμα. Τα πιο υπέρβαρα δίδυμα αδέλφια. Ο Μπιλ και ο Μπένι δεν υπήρξαν ποτέ αδύνατοι από παιδιά. Το βάρος τους αγγίζει το μισό τόνο, φτάνοντας συνολικά και για τους δύο τα 432 κιλά. Και όταν λέμε διασκέδαση, ξέρετε τι εννοούμε? Πρωινό. Έχοντας ο καθένας περίμετρο μέσης που φτάνει τα 2 μέτρα, είναι φυσικό πως δυσκολεύονται ιδιαίτερα στις μετακινήσεις τους. Στα αεροπορικά τους ταξίδια μάλιστα κλείνουν πάντα 3 θέσεις για τον καθένα. Από δυσκολία, παιδιά. Πολύ δυσκολία. Ναι. Ξέρεις, λίγο με κάνει και στεναχωριέμαι με αυτό το πράγμα. Γιατί εντάξει, ένας άνθρωπος παχύς, μια χαρά είναι. Αλλά όταν είσαι τόσο υπέρβαρος, έχεις πρόβλημα μεγάλο. Και γίνανε υγείας. Και δύο όμως. Δίδυμα. Είναι αυτό το εντυπωσιακό, ότι είναι δίδυμα, τα πιο παχύσαρκα δίδυμα στον κόσμο. Και οι δύο έχουν περίπου 213 κιλά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα σε ένα υπερθέαμα το οποίο είδε η Χριστίνα Γουλιελμίνο και πήγε στους πρωταγωνιστές και ρώτησε κουτσομπολιά. Ναι, δηλαδή ήθελα να ψακουλέψω τι γίνεται πίσω από τα παρασκήνια, γιατί όταν ετοιμάζουμε μια παράσταση, στην παράσταση είναι στο stage, στη σκηνή είναι όλα τέλεια, αλλά από πίσω γίνεσαι και λίγο μια οικογένεια με τα υπέρ και με τα κατά. Πήγες λοιπόν εκεί πέρα που παίζει η Παπουτσάκη. Ναι, πήγα στο Καζαμπλάνκα που παίζει η Κατερίνα Παπουτσάκη, η Ζέτα Ντούκα, ο Κρατερός, η Μπέση Μάλφα και ο άντρα της και ρώτησα περίεργα. Γεράσιμο, μπράβα, σε ευχαριστώ. Και ρώτησα περίεργες ερωτήσεις. Ποιος είναι ο πιο? Θα δούμε τι πιο. Να σου πω, δηλαδή, ποιος είναι ο πιο κοντός ή ο πιο γκρινιάρης, σε χαρακτήρα. Ακριβώς. Ο πιο γκρινιάρης, ο πιο... Αυτό που καθυστερεί συνέχεια, αυτό που ξεχνάει τα λόγια τους, αυτό που είναι ο πιο ακατάστατος. Ο πιο τσιγκούνης. Και άλλα. Και άλλα. Πάμε, λοιπόν, να πάμε να δούμε τι είπα, ο ένα για τον άλλον. Τι είναι, το πιο πολύ. Είμαι εδώ στο Casablanca Music Hall, όπου παίζεται η παράσταση No Shakespeare Please. Όλα στη παράσταση είναι τέλεια, αλλά πίσω από τα παρασκήνια, τι γίνεται? Και εγώ πάω να ψαχουλεύω ανάμεσα στους ηθοποιούς, με περίεργες ερωτήσεις, να μάθω για να σας πω. Τσάω! Είμαι από το θείασος, ο πιο γελαστός. Ο πιο γελαστός είμαι εγώ. Δεν το δείχνω, αλλά είμαι ο πιο γελαστός και ο πιο χάχας επίσης. Η Μπέση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 6 γελαστούς ανθρώπους που γελάνε συνέχεια, που είναι ανοιχτόκαρδοι και ωραίοι. Όλοι γελάμε πολύ, είμαστε γενικά του τρελού όλοι, μην νομίζεις ότι... Η Μπέση θα μπορούσα να πω. Ο Κρατερός. Πρέπει λίγο να το κόψεις. Ο πιο μηνυματάκιας. Κι εγώ έχω έτσι μια σχέση αγάπης με το κινητό μου, αλλά νομίζω και η Παπουτσάκη, η Κατερίνα, ίσως λίγο, δεν ξέρω, μπορεί. Ο Κρατερός είναι λίγο... Έχει πιο τάση. Έχει μια τάση, ναι. Ο Κρατερός. Α, είναι και γελαστός ο Κρατερός, τον ξέχασα. Και ο Κρατερός και η Βέση. Δεν έχω διαπιστώσει κάποιον που να είναι έτσι πολύ κολλημένος. Κρατερός Κατσούλης. Ο ποιος πλακατζής. Πάλι ο Κρατερός. Ο Ρέστης είναι και ο Γεράσιμος είναι πολύ. Ο Κρατερός δεν το συζητάμε. Ο Κρατερός Κατσούλης μαζί με το Γεράσιμος και Αδαρέστη. Τα καταστρώνουν μαζί τα σχέδια. Ο Κρατερός. Ο πιο ακατάστατος. Ναι, είμαι ο πιο ακατάστατος. Εύκολη Παπουτσάκη. Ναι, το άκουσα. Ναι. Κατάλαβα.
Ο Ρέστης, Τζιόβας. Να σου πω κάτι, πιο καλές πρέπει να είναι τα κορίτσια. Η Ζέτα και η Κατερίνα. Αυτές θα είναι. Αυτές θα είναι, είμαι σίγουρος. Ο ποιος ή η πια αφηρημένη ή ο ποιος αφηρημένη. Η Παβουτσάκη. Εγώ. Κάτι, γιατί. Μη είμαι αφηρημένη, είναι η φύση μου τέτοια. Δηλαδή... Νομίζω ότι ο πιο αφηρημένος πρέπει να είναι ο Ρέστης. Δηλαδή τι κάνει. Μην λέμε στον κόσμο τώρα σε ώρες, νομίζω αυτό αγόρι. Εγώ. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Γιατί εσύ. Δεν ξέρω. Ήμουν από παιδί πολύ αφηρημένη και μετά τις εγκυμοσύνες έγινε χειρότερο. Ο πιο αφηρημένος είναι η Κατερίνα. Ποιος κατσούφης. Εγώ. Yeah. Ναι, γιατί είναι συνδυασμός. Η φάτσα μου από μόνη της είναι κατσούφικη. Δεν είναι κατσούφης. Ο Κώστας είναι. Δεν έχουμε σε αυτό το θείασο κατσούφι. No. Όχι. Δεν κατσουφιάζουμε εδώ. Κατσούφης όχι. Ποιος είναι αυτός που ξεχνάει πιο εύκολα τα λόγια του. Που ξεχνάει. Ναι. Α, νομίζω ότι αυτό το παθαίνουμε όλοι μας. Δεν υπάρχει κανένας. Ζέτα, ποιος ξεχνάει τα λόγια του. Εγώ λέει. Σκονάκι. Γουρούνα. Ο Κρατερός και η Παμπουτσάκη έχει κάνει μια-δυο έτσι πράγματα που έχω να τις τα καταλογίσω, αλλά όχι σοβαρά και αυτά. Περιμένω τα καλύτερα τώρα. Ο Κρατερός επειδή είναι πολύ κουρασμένο. Ο πιο αγκαλίτσα. Ναι, η Κατερίνα η Παμπουτσάκη. Ναι, είναι πολύ αγκαλίτσα, πολύ. Αγκαλίτσα είμαι εγώ, νομίζω. Η Παμπουτσάκη. Ζητάει χάδια λίγο το μικρό μας, ο Ρέστης. Παμπουτσάκη, παμπουτσάκη. Παμπουτσάκη είναι αυτό που είπες. Έχει τη συνέχεια και θέλει να είναι, ναι, ναι. Θέλει να είναι αγκαλίτσα την προσοχή μας, ξέρεις αυτό. Ναι, ναι. Μην τη φροντίζουμε, ναι. Χάδια, ο και τέτοια. Και ποιος καθυστερεί συνέχεια και δικαιολογείται πάντα. Η Ζέτα. Ο Κρατερούλης. Αλλά συνήθως έχει και γύρισμα μέχρι πολύ αργά και τον πιάνει και κανένας ύπνος μεσημεριανός. Μεταξύ μας, εγώ. No. Και δεν αργεί κανένας, έρχονται όλη τη σωστή ώρα. Αυτό παίζει ανάμεσα Ορέστη και Κρατερό. Ο πιο νάρκιζος. Η Παπουτσάκη. Δεν έχουμε νάρκισο σε αυτό το θείασο. Ορέστης Τζιόβας, Ορέστης Τζιόβας. Δεν έχουμε. Πάρα να σου πω, ο Κρατερός μηνυματάκιασε. Αυτό δεν. Λένε ότι είναι συνέχεια. Πλακατζής. Αυτός ήτανε. Ναι. Και ο πιο το φανταζόμουν. Να το κάνουμε και μεταξύ μας θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, προς το τέλος της χρονιάς. Λοιπόν. Έτσι θα πάμε. Έτσι θα πάμε στην άκρη. Μα λέω κι εγώ. Ρε, την ψωνίσα. Έλα, ρε, στην Δημήτρη, τον έχει κάνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή της άχρηστης πληροφορίας και θα σας πάω στη μακρινή Κολομβία. Καλά θα μας πας. Περίμενε όμως, μπάστα, γιατί εδώ δεν έχει σάσα. Μπάστα, σάσα. Έτσι. Oui. Λοιπόν, θέλω να σας πω έτσι, ότι στη μακρινή Κολομβία γίνονται οι γάμοι κανονικά και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης ενός άνδρα γενικά. Η πεθέρα. Σε έχω. Εγώ σε έχω. Εγώ σε εγώ έχω. Διότι, παιδιά, στην Κολομβία μπορείς να παντρευτείς ελεύθερα και μπορείς να έχεις μία σχέση κανονική. Όμως, την πρώτη νύχτα του γάμου πρέπει απαραίτητος να παραβρίσκεται η πεθερά. Λάκα κάνει. Είναι τραγικό. Λάκα κάνει. Ναι, για να δει η πεθερά όχι, ρε, αν όλα έγιναν καλά και αν όλα... Ναι, γιατί σου λέει, αν μου βγει ο άλλος... Τζούφιος. Έτσι και έτσι. Δεν ήθελα να το πω, το ξεστόμησες. Ναι. Έλα ρε, πλάκα ναι. Κάνει. Παιδιά, παιδιά είναι υποχρεωτικό την πρώτη νύχτα του γάμου στην Κολομβία να τα δει όλα η πεθερά. Δηλαδή, και εγώ Κολομβία... ρωτώ, ναι. Πώς θα σου έρθει να γίνει όταν η πεθερά κάθεται εκεί αυτό και κοιτάει. Αυτό ήθελα, ο Κολομβιανός είναι τόσο συνηθισμένος που να του έρθει, γιατί δεν μπορεί. Τι περνάνε όλη τη νύχτα μετάβλη όπως οι καρές με τον μπάρκο. Δεν νομίζω, γιατί η πεθερά πρέπει να το δει και να το επιβεβαιώσει. Αυτό δεν γίνεται σε όλη την Κολομβία, έτσι. Θέλω να σας πω ότι γίνεται σε μια συγκεκριμένη πόλη που λέγεται Κάλι η πόλη. Μα και δίνει η βαθμολογία μετά η πεθερά. Δίνει τη ότι έγινε. Okay. Αν δεν γίνει, όλα δηλαδή... είναι κανονικά. Άρα η κόρη μου πάει, πάει σε ωραία καλά χέρι. Χέρια. Στην πόλη Κάλι. Ναι, και όχι Μαρία μόνο. Μετά αυτό και πει... Στην γίνει και στην μπράβο! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα δυνατό, παρακαλώ. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο! Να ρωτήσω το Φωτούτσο. Άμα δεν το πετύχει ο γαμπρός στην πρώτη.
ευτυχισμένο. Ναι. Θα πάει και τη δεύτερη πεθερά. Όχι, απλώς θα ξέρω εγώ. Μπορεί να του πει έξω από την πόρτα, κύριε. Τελείωσε. Αλήθεια. Ρεζιλίκια. Έτσι, μπράβο. Δώστε. Να δώσετε βάση. Ξεχάσετε αυτό το παριζάκι που βλέπετε αυτές τις μέρες και γίνεται το σούσερο. Το Star είναι αποκλειστικός χορηγός στη νέα παιδική μεσαίου μήκους ταινία με πρωταγωνιστή τον Μάκια. Ο Μάκιας. Είναι η ιδέα της Τάνιας Καψάλη. Έχει επινοήσει, έχει κάνει την παραγωγή όλη. Και εμείς βρεθήκαμε αποκλειστικά χθες στα γυρίσματα της ταινίας αυτής με τον Μάκια, την Τάνια Καψάλη, την αδερφή της Λιάνας Κανέλη, Νάντση, που έγραψε τη μουσική για την ταινία. Μια πραγματικά πολύ αξιόλογη παραγωγή για παιδιά και μεγάλους. Με τον Μάκια συντροφιά. Για να δω το Μάκια. 3, 2, 1 και. Βρεθήκαμε αποκλειστικά στα γυρίσματα της πρώτης μεσαίου μήκους παιδικής ταινίας στην Ελλάδα, που επιμελείται η Τάνια Καψάλη μαζί με την Αλεξάνδρα Φιλιππίδη. Έχουμε γυρίσματα για μια ταινία για παιδιά, για να μάθουμε τον τρόπο που τα παιδιά πρέπει να γυμνάζονται διασκεδάζοντας και παράλληλα να τρέφονται σωστά. Κεντρικός ήρωας της ταινίας, ο Χιμπατζής Μάκια, που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταινίας, όπως και η μουσική την οποία έγραψε η αδερφή της Λιάνας Κανέλη, Νάνση. Αγαπάμε πολύ τα παιδιά. Και πιστεύουμε ότι μέσα από ένα τραγούδι μπορεί το μήνυμα να φτάσει πιο γρήγορα και πιο άμεσα. Εν αναμονή λοιπόν του Μάκια και της παρέας του που θα βρίσκονται αποκλειστικά στο Star. Ο στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα. Έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε τα Χριστούγεννα δώρο στα παιδιά. Μάκια, Μάκια, δείξε στα παιδάκια πώς ενώνουν πάνω τα χεράκια. Ωραία, μπράβο. Έτσι το χορεύεις το Ιαπωνέζικο. Παιδιά, λοιπόν, θέλω να σας πω, όποιος δεν πήγε την Παρασκευή στις Pet Boys έχασε, αλλά έχω κερδισμένους εδώ. Έχω κερδισμένους γιατί την Παρασκευή δώσαμε 9 CD, 9 ήτανε, λοιπόν, 9, ναι. 9 CD και σας έχω τους νικητές. Η Τσέπερη Δέσποινα, ο Ζεφυρόπουλος ο Παναγιώτης, η Μπογιατζή η Ελευθερία, Ατάρτ Πέτρος, Καλογράνης Γιώργος, Τσολάκης Δημήτρης, Μαλιντρέτος, Γιώργος Μπαχαρνίκου, Ξένια και Χλιάπα Κάτια. Γιατί δεν αυτή, το διαβάζεις λοιπόν, όπως τα γράφουν και κάνεις το έτσι, για να, το, για να κάνω και την τσαχνιά. Αυτοί κερδίσανε λοιπόν από, από ένα συλλεκτικό CD single των Pet Shop Boys από την καινούργια τους Δουλειά. Τέλεια. Άου, μη μου βαράς, παιδί μου. Πες, παιδί μου, ποιες είναι αυτές. Ποια κέρδισε, ποια είναι η πιο. Καμία δεν κέρδισε, παιδί μου. Μόνο η συμμετοχή σας φτάνει για να μπείτε και να κληρωθείτε. Ναι. Θέλω όμως να κερδίσετε το υπέροχο Λίλαλό που σας δίνουμε δώρο εμείς από τα Λίλαλό. Πέθε να μου πείτε ποια βγήκε πιο σεξι. Πιο σεξι, ποια θεωρείτε. Την Δήμητρα Ματσούκα. Ναι, παιδιά, η Μόνικα. Ή τη Μόνικα Μπελούτσι. Η Μόνικα Μπελούτσι με διαφορά, παιδιά, 84%. Μάλιστα. Κερδίζει. Έχω να σας πω ότι σήμερα έχει μια ταινία που παίζουν όλοι και είναι κούκλες, Συμμορία των 13. Δηλαδή ποιον να. Όλοι άντρες. Όλοι καλοί. Όλοι καλοί χωράνε. Ο Τζόρτζο Κλούνι, ο Μπράντο Πιτ. Και ποιον άλλον θες. Άντι Γκαρσία. Μαντέιμον. Όλοι. Στις 9 τους έχω όλους τους καλύτερους. Σας φιλούμε πολύ, σας αγαπάμε πολύ. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα να είναι. Να είναι. Μέλη εβδομάδα σας, η καλύτερη. Μέλη. Αύριο. Γεια σας. 5 παρατέταρτο. Γεια σας. Μαύρο, μαύρο, μαύρο.